Καλησπέρα, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο podcast. Σήμερα έχω την ιδιαίτερη τιμή να έχω ένα άτομο το οποίο πραγματικά με έχει επηρεάσει όταν ξεκινούσα το κανάλι και περίμενα πώς και πώς να έρθει αυτή η στιγμή να τα πούμε. Επίσης με ρωτάτε τον τελευταίο καιρό, η αλήθεια είναι στα σχόλια για το συγκεκριμένο άτομο πάρα πολύ και θα θέλατε πάρα πολύ να μιλήσουμε. Είναι ο Βασίλης Σερπές ή γνωστός σε όλους σας Super Retroid. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Κώστα, τι κάνεις? Καλά είμαι. Πραγματικά θα σου το πω τώρα και από εδώ, τα λέγαμε και πριν, αλλά πέρα από την τέτοια, το κανάλι σου είναι αυτό που με έχει επηρεάσει πιο πολύ από όλα μέχρι τώρα στο ελληνικό YouTube. Και αυτό γιατί όταν ξεκινούσα, όταν με ρωτούσαν, ξέρεις κάτι, τι θες για το κανάλι σου, τι δεν θες, ένα πράγμα έλεγα. Ότι θα ήθελα σε περίπτωση, ότι ξέρεις κάτι, αν φύγω για λίγο ή οτιδήποτε, να αποκτήσω την αγάπη, το κοινό και την αγάπη που έχει, ας πούμε, βασίσει στο Super Retroid. Δηλαδή, ο κόσμος να με βλέπει και να, σε φάση αν εξαφανιστώ έστω για μία-δύο εβδομάδες, ένα χρόνο, οτιδήποτε, να είναι ο κόσμος να μην με ξεχάσει, ρε παιδί μου, σε τέτοια φάση. Δηλαδή, ήθελα να το πετύχω αυτό το πράγμα. Να φτιάξεις την ιστεροφημία σου. Ναι, και γι' αυτό να σου πω την αλήθεια, είμαι ιδιαίτερα επιλεκτικός στη φάση με το πώς κινήθηκα στο κανάλι μέχρι τώρα. Τέλος πάντων, οπότε μπορώ να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να σε έχω τώρα εδώ στο κανάλι και να τα λέμε και ζωντανά. Η χαρά, να ξέρεις, είναι δικιά μου και είναι και για μένα τιμή, γιατί τώρα μπορεί, δηλαδή κάποιος ακούγοντας αυτή την εισαγωγή που έκανες, θα νομίζει ότι αυτός μιλάει με έναν διάσημο, ας πούμε, και ότι έχει κάνει κάτι σοβαρό. Η αλήθεια είναι ότι έχω εκπλαγεί κι εγώ, γιατί έχει περάσει 1,5 χρόνος. Στον 1,5 αυτό χρόνο επίτηδες, για πολύ μεγάλο διάστημα, απέφευγα να απαντάω σε mail, σε να εμφανίζομαι, ακόμα και στο Facebook, στο προσωπικό μου, που είχα πάρα πολύ κόσμο που ήταν κοινός με το κανάλι, δεν απαντούσα, δεν έκανα post ιδιαίτερα. Και παρόλα αυτά, ακόμα συζητάμε για το Super Retroid, ακόμα μου στέλνουν μηνύματα. Προχτές ήρθε στο μαγαζί, στο δισκοπωλείο που έχω ένα παλικαράκι, ναι. Προχτές ακριβώς, το οποίο δεν το είχα ξαναδεί, μου λέει γεια σου, να ξέρεις, μου λέει, και τέλος πάντων μου είπε διάφορα καλά λόγια, τίποτα άλλο, μου λέει, δεν σε απασχολώ. Εν τω μεταξύ έχω τρομάξει και τον κόσμο με τη φοβούνται ότι θα τους βαρέσω. Όχι, δεν σε ρε, απασχολώ, εντάξει, μου λέει, δεν θέλω να σταπρίξω, χίλια συγγνώμη, ήθελα να σου πω αυτό και φεύγω, και έφυγε. Μα και εγώ γι' αυτό, να σου πω εν μέρη, και ένα χρόνο και εγώ δεν εσούστηλα, γιατί λέω, άστον καλύτερα να ρεμίσει το, ξέρω, βασικά σου είπα το σκηνικό ότι πέρυσι ήμουν φαντάρος και καλώς ή κακώς γυρνάω ένα απόγευμα από το στρατό, ξέρεις, δεν θυμάμαι αν είχα έξοδο ή άδεια, γυρνάω κουρασμένος και αυτά και λέω, τι καλά, θα ακούσω το Βασίλη τίποτα να περάσει λίγο ευχάριστα η ώρα, γιατί η απόψη σου, καλώς ή κακώς, ο κόσμος και εγώ μέσα σε αυτούς τις εκτιμούσα πάρα πολύ. Αν και η αλήθεια είναι, κάποια στιγμή είχαμε έρθει και σε μια μικρή κόντρα, θυμάμαι τότε. Είχα τσακωθεί αλλά... και μαζί σου. Όχι, κοίτα, δεν είχαμε τσακωθεί, απλά τα είχαμε πει λίγο για το τότε για τα Kickstarter και για διάφορα τέτοια, αλλά τα βρήκαμε σχεδόν τέτοια, με λίγο κουβέντα και διάλογο, και αυτό εκτιμάω σε κάποιον, ότι ξέρεις κάτι, μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, αλλά είσαι συζητήσιμος άνθρωπος, δεν είναι, ξέρεις, αυτό είναι και τέλος, εντάξει, μ' άρεσε αυτό και το εκτίμησα ακόμα περισσότερο. Και γυρνάω και ξαφνικά πάω να βάλω το κανάλι να δω κανένα καινούριο βίντεο, γιατί έκανες αυτά τα ωραία, τα μεγάλα τα βίντεο, τα τεράστια, που ξέρεις, καθόσουν με το φραπέ, με τον καφέ σου αραχτός και άκουγες, ρε παιδί μου. Και πουθενά ο Βασίλης, τίποτα. Εντάξει, περιττώ να σου πω ότι έχω ακυρώσει μάθημα, ιδιαίτερο όταν έκανα, μόνο και μόνο για να κάτσω να δω όταν είχες γυρίσει μετά από μια απουσία 2-3 μηνών που είχες το πρώτο βίντεο. Ναι, που είχα κάποιο διάλειμμα. Είχες ένα κενό, ναι. Πάλι είχε καεί, κάτι είχε γίνει. Και σκέψομαι το που γυρνάω, λέω, οχ, Βασίλης έκανε βίντεο μετά από τόσο τέτοιο. Παίρνω τηλέφωνο, συγγνώμη, κάτι μου έτυχε, δεν μπορώ, το ακυρώνω, θα κάτσω να... Κάτι μου έτυχε, ρε, και κάτσα και άραξα και έβλεπα μια μισή ώρα πόσο ήταν το βίντεο που είχες κάνει, δηλαδή, σε τέτοια φάση. Αλλά ναι. Τώρα, επειδή μου δίνεις την ευκαιρία και επειδή έχω χαλαρώσει και έχει περάσει καιρός, είναι, και επειδή νομίζω ότι θα έχουμε και αρκετά κοινό, δηλαδή πολλοί φίλοι του κανάλιου σου θα ακούγανε και Super Retroid. Πιστεύω ότι πάρα πολύ, γιατί μου στέλνουν και εμένα, να σου πω την αλήθεια, μηνύματα και στο Facebook και στο κανάλι, κάνει για τον Super Retroid, δηλαδή έμεσα κάπου...
Τα ύφη μας ταιριάζουν, νομίζω. Ωραία, οπότε καλό είναι να τα συνδιαλύνουμε και να πω δύο πράγματα. Και έτσι και για να υπάρχουν, οποιοδήποτε να μπορεί να τα δει στο YouTube, γιατί μιας και εγώ δεν μπορώ, γιατί αν ανοίξω YouTube, όπως καταλαβαίνεις τώρα, δεν έχει γυρισμό πάλι, θα ξαναμπλέξω στα ναρκωτικά. Καταρχήν για οποιοδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον για έναν άνθρωπο ο οποίος, εντάξει, είναι λίγο normal, είναι πάρα πολύ τιμητικά όλα αυτά. Και είναι περίεργο, δεν ξέρω από πού να τα ξεκινήσω, πού να το τελειώσω τώρα το θέμα. Μπορεί να σε κουράσω λίγο, αλλά πρέπει να τα πω. Πίστεψε με, ένας άνθρωπος που και μιλάει πολύ και όρεξη να ακούσω έχω πολύ. Αισθάνομαι πάρα πολύ περίεργα για αυτό όλο το πράγμα που έχει γίνει με το Super Metroid. Για ποιο λόγο. Να τα πάρουμε από την αρχή ή από τη μέση. Ήταν ένα μεγάλο μάθημα ζωής αυτό το πράγμα. Δεύτερον, ποτέ μου δεν πίστευα ότι θα φτάσει σε τέτοια επίπεδα αποδοχής από τον κόσμο και ότι θα άρεσε τόσο πολύ. Το πόσο πολύ άρεσε, το κατάλαβα αφού σταμάτησε το κανάλι. Πίστεψέ το. Ναι. Δηλαδή, όσο είχα το κανάλι, εγώ αυτό που θυμάμαι είναι μια βαβούρα. Ειδικά προς το τέλος. Θυμάμαι στην αρχή λίγο ρομαντικά το πώς ξεκίνησα, που είχα πάρα πολύ λίγο κόσμο που τα λέγαμε και μπορούσα και απαντούσα σε όλους κτλ. Από ένα σημείο και μετά θυμάμαι μια βαβούρα, μια φασαρία. Θυμάμαι βρυσίδια, θυμάμαι ένα εκατομμύριο κακά. Γιατί δυστυχώς τα κακά πράγματα έρχονται πιο πάνω. Εδώ σου έκαναν και σελίδα αφιερωμένη στο Super Retroid, θυμάμαι. Ναι. Εγώ αυτήν είδα και όταν γύρισα και σε έψαχνα και λέω πού είναι ο Βασίλης. Βλέπω τη σελίδα και λέω τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγε. Τέλος πάντων, αφού σταμάτησε λοιπόν, πραγματικά και εγώ αναγνώρισα ότι ρε εσύ, κάτι είχες κάνει εσύ εκεί. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί, ας πούμε, τόσος κόσμος ακόμα. Κάτι είχες κάνει. Απ' την άλλη, ναι. Το μετά νιώσες. Που σταμάτησα. Ναι. Όχι. Δεν το μετά νιώσα, με το χέρι στην καρδιά. Να σου κάνω. Ναι. Δηλαδή, γίνονται πράγματα τα οποία θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα βίντεο ή να τα συζητήσω ή να πω την άποψή μου κτλ. Ναι. Δεν σου φεύγει αυτό. Αλλά άμα τα βάλεις σε μια ζυγαριά, είναι περίεργο, είναι πάρα πολύ σκληρό. Δεν ξέρω, ή το είδα εγώ έτσι σκληρό, ή δεν είμαι φτιαγμένος για να αντέξω όλη αυτή την πίεση από τον κόσμο. Και την πίεση χωρίς κάποιο όφελος, έτσι. Δηλαδή δεν είχα κάποιο... Ναι, κατάλαβα. Εγώ από το YouTube δεν είχα όφελος, ούτε το είχα δει ποτέ επαγγελματικά με την άποψη ότι από αυτό θα ζήσω. Ήταν ένα χόμπι και από εκεί και πέρα ό,τι έκανε αυτό το χόμπι ήταν ευπρόσδεκτο. Γιατί όπως... το από αυτό θα ζήσω ανέχεσαι πολλά και έχω ανεχτεί στις δουλειές μου πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Γιατί λες από εδώ βγάζω το ψωμί μου, βούλωσέ το, μη μιλάς ας πούμε. Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό και ναι. Το ότι μου λείπει, ναι μου λείπει. Αλλά είναι κάτι το οποίο απαιτεί και το λέω κιόλας σε όσους θέλουν να ασχοληθούν, ναι. Απίστευτη ενέργεια και χρόνο, τον οποίο δεν έχω, έτσι. Δηλαδή, όταν ξεκίνησα το YouTube, ήμουν αεργένης. Ναι. Στα πρώτα βίντεο. Η οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο, δηλαδή. Το να είσαι αεργένης, να κάνεις, να δουλεύεις, όσο και να δουλεύεις, και 12 ώρες που δούλευα και 10 ώρες που δούλευα, okay, φαντάσου, ερχόταν ένα Σαββατοκύριακο και είχα 48 ώρες, όπου μπορούσα να ξενυχτήσω, μπορούσα να κάνω ό,τι θέλω και να κάνω όσα βίντεο θέλω και να ασχολιέμαι όλη την μέρα με αυτό και δεν έδινα και λογαριασμό σε κανέναν. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα αργότερα, όταν παντρεύεσαι σιγά σιγά, αποκτάς παιδί και τα... Αρχίζεις και πιέζεσαι από διάφορα άλλα πράγματα και σου πιέζεται πάρα πολύ ο χρόνος σου. Και ισχύεις. Τώρα, χώρια, σε αυτό έρχεται κερασάκι, το ότι έχει μεγαλώσει το κανάλι, έχει πάρα πολλές άλλες ανάγκες και στο πώς θα το ελέγξεις και σε ποιους θα απαντήσεις, τι θα πεις, διάφορα πράγματα. Και εκεί κάπου σε κάποια φάση έσκασα με αφορμή κάποια πράγματα. Τι intermission λέει. Skip. Μου βγάλε κάτι ο υπολογιστής τώρα, sorry. Hey, Bruce, don't worry. Ε,
Αυτά μέσα σε άκρες. Δηλαδή. Καλά, αν έχεις και την ψώρα να απαντάς κιόλας, όπως έχω κι εγώ να σου πω την αλήθεια λίγο και απαντάω σχεδόν σε όλους, είναι όσο μεγαλώνει το κανάλι, ζορίζεσαι περισσότερο. Δηλαδή, η φάση μπαίνεις και μετά στο λούκι του χρέους. Δηλαδή, λες, με παρακολουθούν, άρα μήπως θα πρέπει να αποδώσω λίγο καλύτερα, να τους προσφέρω λίγο περισσότερα πράγματα. Δηλαδή, μπαίνεις και σε άλλα ναι, λούκια, σε ναι, άλλα ναι. τρυπάκια Εγώ δεν σου μετά. κρύβω, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί σε πάρα πολύ κόσμο έχω μιλήσει άσχημα χωρίς λόγο. Ναι. Και ο λόγος που μίλησα άσχημα ποιος ήτανε? Εσύ είσαι ένας και εσύ ο ένας λοιπόν μου στέλνεις ένα μήνυμα. Με την καλή σου την καρδιά δεν μπορείς πάντα από το γραπτό να καταλάβεις ούτε την πρόθεση ούτε το ύφος. Πολλές φορές παρεξηγείται κάποια πράγματα. Κοίτα, και καλώς κακώς τα γραπτά δεν μπορείς να δεις το ύφος του αλληλού. Και πέρα από την τέτοια είναι σε τι φάση θα σε πιάσει. Καλώς Μπράβο, κακώς, και εγώ άμεσα είμαι μέσα στη κουρασμένος. δουλειά μου. Και του μιλάω του άλλου αγενέστατα. Το έχω κάνει και έχω αισθανθεί άσχημα και αυτό. Και ένας από τους λόγους που δεν το έχω μετανιώσει είναι και αυτός. Δηλαδή, για ποιο λόγο να είσαι σε αυτή τη διαδικασία, να τσακώνεσαι με κόσμο, να. Όλη αυτή η φθορά, για ποιο λόγο? Ναι. Γιατί τη καταλαβαίνω. φθορά. Και πρόσφατα ένα παλικαράκι το έκραξα. Εντάξει, δεν βρίζω εγώ, αλλά το έκραξα, ρε παιδί μου. Και δεν περάσανε 5 λεπτά από το κράξιμο που του έκανα, όπου το μετάνιωσα. Και λέω, εντάξει τώρα, τι σου είπε σιγά το πράγμα κι αυτός και έκατσες και το τράβηξες και του έγραψες αυτό. Γιατί ήμουνα σε μια περίεργη φάση και λέω πάλι τα ίδια τώρα. Καλά, ναι, είναι η φάση, είναι η στιγμή. Δεν ήταν έτσι όμως. Δεν ήταν πάλι τα ίδια, γι' αυτόν ήταν το πρώτο του μήνυμα. Είπε ναι, κάτι, ας πούμε, εντάξει, σιγά το πράγμα. Για μένα ήταν, όχ, πάλι τα ίδια. Τρόμαξα, αμύνθηκα. Τι γίνεται τώρα, πάλι μπλέξαμε. Είναι πώς θα σε πιάσει, αν θα σε πιάσει και γιατί. Αλλά να σε ρωτήσω τώρα, να πάρουμε λίγο για να τοποθετήσω και μια ροή λίγο στο πώς. Τι θέλω να σε ρωτήσω, γιατί είναι κάποιες ερωτήσεις που θέλω να σε κάνω. Εν τω μεταξύ, μιλάω με σε και τέτοια Θεσσαλονίκη, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Ένα πράγμα, το να μετάνιωσες, σίγουρα δεν μετάνιωσες από φάση όπως λες όλων αυτών. Αλλά σκεφτόμουν πολλές φορές, γιατί βάζω και τον εαυτό μου στο τρυπάκι, ότι έχεις βγάλει 2-3 χρόνια, πόσα χρόνια ήταν το κανάλι και παραπάνω, πόσα βίντεο, δηλαδή πάρα πολλά βίντεο. Έχεις τεράστιο υλικό, το οποίο θα μπορούσε να το πεις ημερολογιακό υλικό εν μέρη, και πιστεύω ότι πολλά από αυτά δεν νομίζω τα έχεις σώσει και τα έχεις κρατήσει, έτσι. Ίσως από τα. Τα έχω χάσει όλα. Ακριβώς. Την ώρα που έκανες το κλικ και ξαφνικά είδες όλα αυτά να διαγράφονται. Ποιο ήταν το συνέστημα που ένιωσες? Γιατί καλώς και κακώς έχασες αρκετά χρόνια υλικού μέσα σε λίγες στιγμές. Ήταν δύσκολο, πίστεψε με, ήταν δύσκολο. Απ' τη μία όμως δεν μπορούσα να κάτσω να τα κατεβάζω όλα, να τα σώζω για να τα έχω, γιατί σιγά που θα τα ξανάβλεπα ποτέ. Απ' την άλλη όμως ήταν τόσο το μπούχτισμα που γενικά είμαι λίγο τύπος ή όλα ή τίποτα. Δεν είμαι που θα τα έχω καλά και με σένα, θα τα έχω και με σένα, θα κάνουμε και εκείνο, θα κάνουμε και τ' άλλο ή κάνουμε κάτι ή δεν το κάνουμε κάτι. Ναι. Και μια και έξω. Ναι, μία επιλογή ήταν να τα αφήσω να υπάρχουν. Το να τα αφήσω να υπάρχουν όμως χωρίς να ασχολούμαι εγώ και να είναι έρμεο κάποια βίντεο με απόψεις μου, οτιδήποτε, στο ίντερνετ, να τα πάρει ο καθένας, να τα κάνει ό,τι θέλει κτλ. Δεν το έκανα. Άλλο είναι να ξέρεις και να είσαι λίγο από πάνω, όσο μπορείς να είσαι από πάνω στο περιεχόμενό σου, έτσι. Άλλο να τα αφήσεις και να μην ξανασχοληθείς ποτέ. Ναι, λογικό, έτσι πάει. Οπότε το έκανα το κλικ και πόνεσε, Κώστα, δεν ήταν εύκολο. Το καταλαβαίνω, το σκέφτομαι, γιατί εντάξει, δεν είναι και λίγο πράγμα. Εγώ πολλές φορές το σκέφτομαι, ας πούμε, για το δικό μου κανάλι και λέω ότι τουλάχιστον ξέρεις κάτι, θα μείνουν αυτά τα πράγματα εκεί σε φάση να δείχνει το τι έκανα για τόσα χρόνια, σαν ημερολόγιο. Να, μια μέρα τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, ίσως άμα μπουν, θα μπορούν να δουν τον μπαμπά του, τον παππού του, ξέρεις, να το ατάχομπι του πια. Να μιλάει για τα Nintendo. Γιατί όχι, και αυτό. Πάντως, εντάξει, είναι μεγάλη απόφαση και στην ουσία το βάρος αυτό το σήκωσε εσύ. Κακά τα ψέματα, άσχετα το. Εμάς μας έκανε αυτό εντύπωση περισσότερο, πιστεύω. Συν ότι ήταν ξαφνικό και θα σε ρωτήσω τώρα αυτό, αν θες να το πατήσεις, μου το απαντάς, αν όχι, όχι, το καταλαβαίνω. Τι παίχτηκε, τι έγινε ακριβώς, γιατί νευρίασες και το κλείσες με τη μία? Ήταν πολλά γεγονότα, έγινε κάτι συγκεκριμένο? Γιατί εγώ να σου πω, το έχω πει, δεν πήρα πρέφα καν. Γυρνάω και ήσουν απόν, δηλαδή ούτε καν κατάλαβα τι, πώς, όπως και πολύ.
Ναι, το τελευταίο διάστημα γενικά του καναλιού, το τελευταίο έτσι χρόνο, όπου είχα παντρευτεί, είχα κάνει το μεταξύ και πάρα πολλές αλλαγές στη ζωή μου, να ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, από εργένης στην Αθήνα με συγκεκριμένη δουλειά, χρόνια, άφησα δουλειά, παντρεύτηκα, έκανα παιδί, άλλαξα πόλη, έκανα ένα νέο ξεκίνημα, είχα άγχη για αυτό το ξεκίνημα, όλα αυτά. Πιεζόμουν γενικά με το κανάλι στο να το παρακολουθήσω. Έτσι, δηλαδή πιεζόμουν στο να κάνω βίντεο, να βρω χρόνο να κάνω βίντεο, Ναι. στο να βρω χρόνο να απαντήσω σε πράγματα και να διαβάσω. Κοίτα, και μια Πιεζό. εποχή που εξελίξεις έτρεχαν συνέχεια, δηλαδή κάθε 3 και λίγο πεταγόταν καινούργια θέματα, είναι η αλήθεια, για να ασχοληθείς. Πιεζόμουν να κάνω. Άνοιγα το email μου, το Gmail που είχα για το Super Retroid, που Ναι. σκάγανε όλες οι ειδοποιήσεις, που σκάγανε όσοι κάνανε subscribe στο κανάλι κτλ. Και πλέον είχαν φτάσει οι χιλιάδες, τα mail τα διάβαστα. Έχανα, δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τι mail πρέπει να διαβάσω, γιατί είχα κι άλλα mail που πρέπει να διαβάσω, έτσι. Από ένα απλό newsletter, ξέρω εγώ, που παρακολουθούσα, χανόντουσαν όλα μέσα στο πανικό. Ναι. Πιεζόμουν με αυτό το πράγμα. Αυτό μπορούσε να τρεναριστεί, μπορούσε όμως ανά πάσα στιγμή να δοθεί μια αφορμή και να σκάσει. Δόθηκε μια αφορμή, δεν θέλω να αναφέρω ποια ήταν. Βασικά είχα πει μια γνώμη για το Fallout, ότι δεν μ' αρέσει το παιχνίδι. Είχα δει ένα τρέιλερ, τα πρώτα review του που βγαίνανε κτλ. Ναι. Και λέω, ρε, εσύ, έλεος, χρησιμοποίησαν την ίδια μηχανή γραφικών με 10 χρόνια πριν του PS3, είναι χάλια τα γραφικά κτλ. Και στην τελική μια προσωπική άποψη είναι, δηλαδή, ναι. Δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Το θέμα είναι ότι το χοντρίνανε κάποια άτομα και εξαιτίας αυτού μπήκανε σε κάτι φόρουμ, το κάνανε το βίντεο post και κοιτάξτε τι λέει αυτός. Άρχισαν να βρίζουν δεξιά-αριστερά και βρίσανε και χοντρά δηλαδή πράγματα. Ναι. Οικογένειες και τέτοια. Και εκεί μου γύρισε το μάτι. Μου γύρισε το μάτι σε φάση όμως που σου λέω τώρα, Κώστα, ειλικρινά, εάν τα είχα μπροστά μου, θα τα σκότωνα. Αλήθεια σου λέω, δηλαδή. Και λέω, κάτσε ρε εσύ, είσαι κοντεύει 40 χρονών και μία ωραία μέρα που είσαι πάρα πολύ χαλαρός, για να δεις τώρα γιατί σου είπα ότι δεν το μετανιώνω. Ναι. Είναι μια ωραία μέρα και η διάθεσή σου είναι μια χαρά. Φιλάς τη γυναίκα σου, το παιδάκι σου, ξέρω εγώ, το πας στο παιδικό, έρχεσαι στη δουλίτσα σου κτλ. Ποιος είναι αυτός ο ανώνυμος που μπορεί να σου κάνει, να σου χαλάσει τη διάθεση, να σου κάνει κακό και δεν μπορείς να τον βρεις να του απαντήσεις, είτε με ένα μπουκέτο, είτε με οτιδήποτε. Γιατί και τώρα μπορεί να συμβεί μια ωραία μέρα να έρθει κάποιος εδώ να μου χαλάσει τη διάθεση, αλλά έχω και τις επιλογές μου, έτσι. Ναι, Πρώτον, να του ισχύει. κλείσω την πόρτα. Δεύτερον, να του κόψω ένα μπουκέτο. Το οτιδήποτε. Να κάτσω να τις φάω. Δεν σου λέω ότι είμαι δυνατός και θα του κόψω μπουκέτο, αλλά είναι η αληθινή ζωή, μεγάλη. Απλά Κάνεις κάτι, ναι. από τη στιγμή όμως που καλώς κακώς ξέρεις ότι είναι ανώνυμο και ξέρεις πώς λειτουργεί το θέμα, είσαι πολύ περισσότερα χρόνια από μένα και από εμά στο χώρο. Γιατί απλά διάλεξε να του αγνοήσει, να συνεχίσει με τα άτομα που καλώς ή κακώς σέβονται τις απόψεις σου και μπορούν να Γιατί συζητήσουν. αυτό είναι θέμα χαρακτήρα. Κάποιοι είναι Ναι. γαϊδούρια που μπορούν να αντέχουν τα πάντα. Εγώ τα πάντα Ναι. δεν ανέχομαι. Ούτε Ναι. αντέχω τα πάντα. Είναι και θέμα αντοχής. Κατάλαβα. Δεν αντέχω τα πάντα. Είναι θέμα ηλικιακό. Είναι θέμα κούρασης. Το πόσο το έχεις κάνει. Είχα κάνει 300-400 βίντεο. Δηλαδή δεν Ναι, είναι θυμάμαι. λίγα. Και το κανάλι ήταν 5, 6, 7 χρόνια. Από τα πρώτα κανάλια ελληνικά στο YouTube ήμουνα. Κάπου αυτό το πράγμα σε κουράζει, σε φθείρει και φτάνει σε ένα σημείο. Ναι, και λες είμαι και πόσο χρονών δεν έχω τη διάθεση να Ναι, και ασχοληθώ λέω άλλο, τώρα δηλαδή και στην κάτσε ρε τελική. εσύ, 38 χρονών. Και ποιος είναι αυτός και γιατί δεν είναι εδώ να του κόψεις ένα μπουκέτο. Δηλαδή Ναι. τώρα θα κάθεσαι να ασχολείσαι με τι. Γιατί να Γιατί αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας, δηλαδή, ακόμα και εντάξει. να λες ότι με τη λογική σου ότι okay, έτσι είναι το ίντερνετ και όντως έτσι είναι το ίντερνετ, take it or leave it μεγάλε, δεν ανταλλάξουμε για σένα,
Ακόμα και να το ξέρεις αυτό με τη λογική σου, ένα πράγμα είναι η λογική και ένα άλλο πράγμα είναι το συνέστημα, Κώστα. Και στο συνέστημα ναι, μπορείς να χαλιέσαι, τέλος. Αφού χαλάστηκες, χαλάστηκες. Και λες, γιατί χαλιέμαι εγώ γι' αυτό. Ναι, από τη στιγμή γιατί που το κάνεις για την πλάκα πηγαίνω σου. Γιατί σπίτι μου ήρεμος να παίζω εκεί πέρα το PlayStation μου και γιατί... Και χαίρομαι πολύ να λέω μέσα στον εαυτό μου τι χάλια είναι αυτά τα γραφικά και τελείωσε η ιστορία. Θα κάτσω δηλαδή τόσα προβλήματα που έχουμε γενικά σαν κοινωνία και σαν άνθρωποι. Θα βάλω και άλλα τώρα στο κεφάλι μου. Θα βάλω στο κεφάλι μου ότι κάποιος μπορεί να με βρίζει και να μπαίνουν σε φόρουμ και να καλούν ο ένας τον άλλο να με βρίσουν παραπάνω επειδή δεν μου αρέσαν τα γραφικά της Μπεθέστα. Ναι. Ξέρεις, πολλοί δεν το είσαι καταλαβαίνουν σοβαρός. Αυτό. Το είδα έτσι εγώ. Είσαι σοβαρός, βρε μαλάκα, λέω. Ισχύει. Το ξεκίνησες για χόμπι και τι κάνεις τώρα. 38 χρόνια γαϊδούρι. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, γιατί καλώς ή κακώς εσύ το κάνεις για χόμπι. Θες να σε ευχαριστεί, θες να σε γεμίζει. Οπότε από τη στιγμή που κάτι σε δυσαρεστεί αντί να σε ευχαριστεί, το σταματάς. Είναι η λογική αυτή. Απλά πολλοί νομίζουν και δεν το καταλαβαίνουν αυτό και το βλέπω καμιά φορά και στο δικό μου το κανάλι, ότι τους χρωστάς να κάνεις πράγματα, δηλαδή σε φάση ξέρεις κάτι, πρέπει να κάνεις και αυτό και το ένα και το άλλο, που στην τελική αν το έχεις, δεν το κάνεις επαγγελματικά ρε παιδί μου και το κάνεις για το χαβαλέ σου και την πλάκα σου, είναι για σένα, οπότε από τη στιγμή που σε γεμίζει το κάνεις γιατί θες να το κάνεις και όταν θες να το κάνεις. Σταματάς σήμερα και ξεκινάς μετά από 2 χρόνια γιατί έτσι σου κάβλωσε στην τελική. Γι' αυτό με ενοχλούσε. Πίεση πολύ. Και ανώνυμη πίεση. Κατάλαβες ποιο είναι το θέμα. Ότι, δηλαδή σε πιέζουν στο στυλ ότι δεν μεγάλε τι είμαι το που υπηρέτησε, ας πούμε. Δεν κατάλαβα τώρα. Ναι, τι απαιτήσεις είναι αυτές. Ισχύει αυτό. Και ξέρεις, το γελίο στην υπόθεση... το γελίο στην υπόθεση είναι ότι όλη αυτή η πίεση βγαίνει στα χάζο YouTube και στο ίντερνετ γενικά και δεν βγαίνει εκεί που πρέπει, έτσι. Σαν παμάκες. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι πιέζεις. Κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, μίλα για εκείνο, αυτό και... Γενικά, το έχω προσέξει πολλές φορές αυτό το πράγμα, ότι έχει γίνει εξάσπασμα τώρα τον τελευταίο χρόνο στο YouTube πάνω στο θέμα, ότι πολλοί επειδή για κάποιο λόγο δεν θέλουν να λένε τη δική τους άποψη, βρίσκουν άλλους εκφραστές της άποψής τους και λένε πες τα και για μας ρε φίλε, δηλαδή εγώ δεν τα λέω αλλά πες τα εσύ για μένα. Ας πούμε, θυμάμαι σε σένα πάρα πολύ τότε, ήτανε πες τα και για την Nintendo, πες και για το ένα, πες και για το άλλο, εμείς δεν τα λέμε αλλά πες τα εσύ για μας ρε παιδί μου και καλά τα λες. Ας πούμε τότε ήταν αυτό, αυτό ήταν normal. Σκέψου τώρα, θα σου πω στην παρούσα κατάσταση, δεν ξέρω κατά πόσο παρακολουθείς το σημερινό YouTube του 2017. Αλλά τώρα η φάση έχει ξεφύγει και λέει βρίσκει και για μας, βρίσκει και για τώρα. Δηλαδή πλέον δεν έχει πες μας την άποψή σου ή να το συζητήσουμε ρε αδερφέ. Απλά κάτσε και βρίσκει αντί για μας, βρίσκει εσύ. Δηλαδή και μπράβο, καλά βρίζεις, βρίσκει και για μας. Αυτό. Έχει εξελιχθεί το φαινόμενο. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο έχει πάει αλλού. Και θα χειροτερέψει η Κώστα. Εγώ θα χειροτερέψει και το λέω σε όλους τους φίλους που έχουν έτσι κανάλι, ότι δεν ξέρω, δηλαδή. Μακάρι ό,τι έζησα, ξέρω εγώ, και αυτή την εμπειρία μου να μην την έχετε, αλλά θα δείτε κι εσείς ότι, το έχω πει και σε άλλα κανάλια, ότι κάποια στιγμή θα σε κουράσει, είναι πάρα πολύ σκληρός ο κόσμος για να μην σε κουράσει. Ναι. Αυτό το πράγμα. Είναι μια αλήθεια. Ο μόνος τρόπος να το αντέξεις και μην μπερδεύεστε με αυτό, είναι αν βγάζεις φραγκάκια. Γιατί αν έβγαζα κι εγώ φραγκάκια, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, έτσι. Ναι. Είναι το αντίστοιχο που λέω καμιά φορά που λένε τον καημένο τον ποδοσφαιριστή, τον βρίζει όλο το γήπεδο κτλ. Εάν ο καημένος ο ποδοσφαιριστής είναι, ξέρω εγώ, μεγάλο όνομα και παίρνει 500 γρυγά εκατομμύρια το χρόνο, βάλτε με σε όποιο γήπεδο θέλετε και ελάτε να βρίσετε. Ναι. Ισχύει. Σε όποιο γήπεδο γουστάρετε και ελάτε να βρίζετε από το πρωί ως το βράδυ. Ναι, μετά τα κάνεις γαργάρα και δεν λες και τίποτα, δηλαδή σε φάση... Και στο εξωτερικό που έχει γίνει επάγγελμα πλέον το YouTube, γιατί παρακολουθώ το YouTube σαν μέσο, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν παρακολουθώ πολύ ελληνικό YouTube, γιατί δεν είναι η ποιότητα αυτή που... μου κάνει τέλος πάντων. Τι βλέπεις τώρα, ας πούμε, αυτό τον καιρό, τι παρακολουθείς γενικά, ποια είναι τα κανάλια, ας πούμε, θα κάτσεις μια μέρα που θα είσαι χαλαρός. Σίγουρα υπάρχουν 5-6 κανάλια τα οποία θα κάτσεις να τα δεις γιατί αυτά που θες να δεις θα τα μάθεις. Ποια είναι τα 2-3-4 κανάλια που σίγουρα θα τα παρακολουθείς γιατί είσαι πρέπει να έχω γύρω στα 150 κανάλια. Έχω πάρα πολλά μουσικά. Ναι. Λόγω δουλειάς.
όπου παρακολουθώ πράγματα. Πρέπει να ενημερώνεσαι γι' αυτό, ναι. Ναι. Και από gaming παρακολουθώ πολύ τους το Kanda Funny. Δεν το ξέρω. Η Kanda Funny είναι... Από το IGN φύγανε δύο παλικαράκια, ο Colin και ο... Πώς τον λένε τον άλλον, τον ξέχασα τώρα. Τέλος πάντων. Ναι. Κάποιοι τύποι από το IGN φύγανε, φτιάξαν ένα δικό τους κανάλι, πάρα πολύ επαγγελματικό, που κάνουν πάρα πολύ ωραία δουλειά. Θα το ρίξω μια ματιά πλάκα-πλάκα, το σημειώσω να το ρίξω μια ματιά. Αλλά, τώρα από Ελλάδα τίποτα δεν βλέπεις. Από Ελλάδα τίποτα, όχι. Κατάλαβα. Α, από Ελλάδα, κάτσε, για να μην αδικό, ακούω τις εκπομπές, τα webcast του Game Over. Ναι. Έτσι. Αυτούς, από YouTubers και τα λοιπά, όχι. Οπότε απέχεις παντελώς από την ελληνική σκηνή. Εντάξει, δεν χάνεις και τίποτα. Αν και η αλήθεια είναι σε κάποια το επίπεδο έχει ανέβει, σε άλλα έχει κατέβει. Εντάξει, γίνεται ένας χαμούλης τώρα. Εντάξει, επειδή ξέρω πολλά για την Ελλάδα, δεν μου κάνει εμένα αυτό που γίνεται. Δεν. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έξω, λοιπόν, που είναι επαγγελματικό, αντιμετωπίζουν σαφώς πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από εμένα, αλλά... Είναι επαγγελματικό, δηλαδή είναι η δουλειά τους. Όλοι αυτοί, ας πούμε, που παρακολουθώ και τα λοιπά, έχουν παρατήσει τις δουλειές τους και κάνουν μόνο YouTubing. Και καθαρίζουν $2,000 το μήνα, ξέρω εγώ, και τρία. Ναι, άμα έπαιρνα κι εγώ ένα χιλιάρικο από ένα βίντεο, αδέρφια, βρίστε ευκαιρία, βρίστε και παραπάνω, να φέρετε και παραπάνω λεφτά στο κανάλι. Δηλαδή, εντάξει, είναι κανόνας. Βασίλη, η ερώτηση. Δεν υπάρχει αγορά για τέτοιο πράγμα. Καλά, εδώ είμαστε, ξέρεις κάτι. Γυρίζουμε μήλο-μήλο γύρω από τα ίδια πράγματα. Δηλαδή. Εντάξει, ας να πάνε είναι. Αλλά τέλος πάντων. Η ερώτηση η οποία τη ρωτάνε όλοι, μα όλοι, όλοι, όλοι. Και εν μέρει και εγώ την έχω σαν απορία. Αν και με απάντησες, αλλά καιρός να τα ακούσουν και οι υπόλοιποι. Θα ξαναγυρίσεις, θα ξανανοίξεις το κανάλι, το σκέφτεσαι ή κάτι παρόμοια. Όχι, δεν το σκέφτομαι, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Μπορεί να σκοπλώσεις καμιά μέρα και να κάνεις κανένα βίντεο. Τι θέλω να σου πω. Δεν θέλω να σου πω τώρα, όχι, δεν θα το ξανανοίξω, ναι. Και να μου έρθει σε κάποια φάση να ανοίξω ένα κανάλι. Και να πάρεις το λόγο σου πίσω. Καλά, μην τι λες εμάς τώρα. Με ένα βίντεο και να μου λένε μετά και εσύ έλεγες δεν θα ξαναγυρίσεις και να ο πουλημένος γύρισε γιατί προφανώς τον πληρώνει η Nintendo. Αυτό το πουλημένος. Ναι. Αυτό το πουλημένο στο μεταξύ, το οποίο πάει συνήθως και σε λάθος πράγματα. Δηλαδή, αυτά που είναι πουλημένα και κάνουν κρά όμως ότι είναι πουλημένα. Ναι, δε, τα είναι στημένα κανάλια, ότι είναι στημένα ηλίθια. Στημένα κάνει τον ηλίθιο αυτός. Ότι είναι στημένο το χιούμορ. Ότι είναι στημένη η πλάκα. Ότι είναι όλα αυτά στημένα. Δεν τα παίρνει κανείς χαμπάρι. Ναι, όχι, δεν παίζει. Και την πέφτανε σε μένα ότι είμαι πουλημένος εγώ ή σε κάτι άλλους πιο μικρούς. Τι να πω. Εντάξει. Γενικά είναι ένα φαινόμενο έλλειψης κρίσης αυτό. Δεν έχω αυτή τη στιγμή ούτε δεν έχω χρόνο για να κάνω κάτι τέτοιο, ούτε διάθεση να ξαναμπλέξω με όλο αυτό το πράγμα. Αλλά για το μέλλον κανένας δεν ξέρει τι μας επιφυλάσσει. Μπορεί να την ξαναβρεις ρε παιδί μου καλός ή κακός, να πεις ότι ρε παιδί μας κάνω βίντεο να χαλαρώσω και να το βγάλω προς έξω να περάσω κι εγώ καλά. Και νομίζω γιατί όχι. Ο κόσμος περιμένει να σου πω την αλήθεια. Το βλέπεις και εσύ περισσότερο από μένα γιατί εσύ παίρνεις τα μηνύματα από τον κόσμο ότι ο κόσμος θέλει να ξαναρχίσεις να κάνεις βίντεο ή να παρουσιάζεις τις ιδέες σου και τις απόψεις σου. Νομίζω ότι εσύ το λαμβάνεις περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Ναι, σου λέω με. Και κυρίως αφού σταμάτησα. Ναι, κοίτα, όταν χάσεις κάτι το εκτιμάς περισσότερο, γιατί στην ουσία όταν το έχεις σαν συνήθεια, δεν το σκέφτεσαι, γίνεται μηχανικά, αυτόματα, μετά λες, όχι ρε φίλε, πού είναι τώρα, και εγώ μπορώ βασικά, να πω... Βασικά είναι και το άλλο, ότι ο κόσμος που δεν μου μίλαγε, παρακολουθούσε το κανάλι, αλλά δεν μίλαγε, γιατί και εγώ στα κανάλια που παρακολουθώ δεν έχω κάνει σχόλιο ποτέ. Ναι. Ποτέ. Ούτε εγώ κάνω. Σκέψω, εγώ το θυμάσαι, σου είχα κάνει πριν από. Όταν ήσουν ανοιχτό ακόμα, ρε παιδί μου, είσαι στο κανάλι, σου είχα κάνει ένα σχόλιο να σου πω πόσο πολύ μου αρέσει αυτό που βλέπω και με τις χίλιες ντροπές και τα χίλια τέτοια να σου πω. Ντρεπόμουν πάρα πολύ όταν σου έγραφα, ξέρεις κάτι.
Δεν θυμάμαι τώρα τι. Το Mystique που έχει ένα κανάλι μόνο για PlayStation τον βλέπω 6 χρόνια. Δεν του έχω γράψει ποτέ τίποτα. Metal Jesus Rocks, το ίδιο. Πάλι να χτες τα βίντεο του πλάκα-πλάκα τώρα που τον ανέφερες. Είναι κορυφή. Είναι ωραίος. Στους Kind of Funny πάλι δεν έχω γράψει κάτι. Όχι και να γράψει εκεί παίζει ρόλο στα χιλιάδες μηνύματα που λαμβάνουν, αλλά. Και είχα πάρα πολύ τέτοιο κόσμο. Ο οποίος όμως επειδή σταμάτησα. Τότε βρήκε την ευκαιρία και είπε, ας πότε το γράψω και τα λοιπά, ναι. Μέχρι τότε κυρίως η γκρίνια ήταν στα σχόλια και στα μηνύματα που λάμβανε. Γιατί να ξέρεις ότι σχόλιο βλέπεις, θα το ξέρεις κιόλας, κανάλι έχεις. Είχα πάρα πολλά και προσωπικά PM και mail που ήταν υβριστικά ή τέλος πάντων τέτοιου ύφους. Δεν ήταν όλα στα σχόλια. Από κάτω από τα βίντεο. Εμένα ευτυχώς να σου πω, το έχω πει και πολλές φορές μέχρι τώρα, το μόνο πράγμα για το οποίο μου τη λένε και αν και τώρα έχει σταματήσει λίγο αυτό μπορώ να πω, είναι για την προφορά μου. Δηλαδή σκέψη δεν με βρίζανε για οτιδήποτε άλλο και με βρίζανε για την προφορά που έχω. Οπότε είναι το μόνο πράγμα για το οποίο μου την έχουν πει άγρια και στιγνά. Κατά τα άλλα, και πάλι τώρα έχει λατωθεί αυτό. Κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ, δεν έχω να λέω. Μέχρι τώρα ευτυχώς τα παιδιά που παρακολουθούν το κανάλι είναι όλοι. Ένας και ένας, δηλαδή, ναι μεν, αλλά είναι πένα. Ευτυχώς. Ναι, εμένα τα ήθελε και λίγο ο κόλος μου και τα ακούγα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές έκανες λίγο πιο προκλητικά βίντεο, λίγο πιο τέτοια, αλλά και πάλι ήταν μια δική σου άποψη, ρε παιδί μου. Εντάξει, σου λέω, και εγώ είχα ψιλοσπαστεί μια φορά με ένα βίντεο που είχα δει. Εντάξει, το είχα πάρει λίγο στα τέτοια, αλλά μια πάντως, χαρά το συζητήσαμε. Τώρα που λες για τα προκλητικά βίντεο, δεν έχει υπάρξει, από ό,τι θυμάμαι έτσι τώρα πάλι μην το παίζω που είναι πανέξυπνος, ούτε ένα από τα προκλητικά μου βίντεο που ρίξανε λίγο σοκ, ας πούμε, πά, τι λέει αυτός, που να μην έπεσα μέσα. Ούτε έτσι. Ένα ρε Κώστα. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία, ούτε ένα βίντεο κάτι. Που να μην έπεσα μέσα. Αυτά, λέτε με μεταξύ πολύ, αυτά πες να σκέφτονται και τώρα μετά από το σχέδιο. Λένε ρε φίλε αυτός, κάποια, τουλάχιστον η πλειοψηφία, το 99% αυτό που έλεγε, είναι πέσε μέσα ρε παιδί μου, δηλαδή. Εντάξει, πού είναι να μας ξαναπεί τίποτα καινούριο. Αλλά ευκαιρία είναι μια που είσαι και εδώ να πούμε κανένα δύο πράγματα, άμα ψήνεσαι και έχεις όρεξη. Ωραία, εντάξει, το κλείσαμε πιστεύω το θέμα με το. Με το κανάλι, ναι, ας πούμε κάτι πιο ενδιαφέρον, μιας και βρήκαμε την ευκαιρία. Σωστά. Κοίτα, ξέρεις όλα, θες να το συνεχίσουμε αυτό με το κανάλι, γιατί ούτως ή άλλως και εσύ δεν νομίζω ότι θες να το ανακοινώσουμε κι άλλο. Όχι, όχι, θα στο συνεχίσουν που θα σε ρωτάνε από κάτω, πες το αυτό τώρα που τον βρήκες και τέτοια. Εντάξει, κοίτα, καλώς κακώς ο κόσμος θα έχει πάντα πολλές τέτοιες, αν και ξέρεις πιστεύω πολλές φορές ότι λίγη διακριτικότητα δεν βλάπτει. Και εγώ να σου πω όταν ξεκίνησα και σου έστειλα, προχθές που σου έστειλα μήνυμα για να το κάνουμε, εν μέρη ντρεπόμουν και λέω τώρα θα θέλει να μου απαντήσει. Να ξέρεις όμως, άκου να σου πω Κώστα μου, γιατί μου το έχουν ζητήσει κι άλλοι να ξέρεις. Τον πρώτο καιρό όποιος και να μου το ζητούσε, είχε φάει reject by default, γιατί έκανα αυτό που σου είχα πει, ήθελα να χαθώ, ήθελα να ξεχαστώ λίγο, δηλαδή σταματήστε να ασχολήσετε μαζί μου. Ναι. Ήμουνα σε τέτοια φάση. Έχει ξαναστείλει κόσμος και έχει φάει reject. Να ξέρεις ότι ακριβώς επειδή ντρεπόσουνα και ακριβώς επειδή έγραψες ό,τι έγραψες, όπως το έγραψες, με μία, είπες τη πιο σωστή λέξη, διακριτικότητα. Δηλαδή, μπορεί να με αισθάνεσαι δικό σου άνθρωπο γιατί με παρακολουθείς τόσα χρόνια. Πρέπει να ξεχωρίσεις όμως ότι δεν είμαστε φίλοι, δεν με ξέρεις και είμαι ένας ξένος άνθρωπος και όταν θα πρέπει να μου μιλήσεις face to face, θα πρέπει να μου μιλήσεις λίγο με κάποιους τύπους, λίγο διακριτικά. Όχι σαν γαϊδούρι, έλα φίλε τώρα κάνε αυτό. Ναι, ισχύει. Κοίτα, γενικά... Βασιλή, έλα κάνε βίντεο, μαλάκα τελείωνε. θα κάνουμε τώρα βίντεο. Εντάξει. Το έχω δει και αυτό, αλλά. Σας έπαιρνε ο διάολος. Κοίτα, ξέρεις κάτι, οι ερωτήσεις τρέχουν, τα ερωτήματα. Γενικά, κουτσομπολιό να γίνεται εν μέρη πολλές φορές. Και ξέρω ότι δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Γενικά, κάποιες διασαφηνίσεις πιστεύω που έπρεπε να δοθούν δόθηκαν. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν σίγουρα πράγματα που θες να τα κρατήσεις για σένα και πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς δεν είναι ανάγκη να μαθευτούν ούτε να ακουστούν και παράξω. Νομίζω ότι οι γενικές γραμμές και οι βασικές απορίες που έχουν οι περισσότεροι, νομίζω ότι μέχρι τώρα τις έχεις καλύψει και με το παραπάνω. Δηλαδή. Ναι, ελπίζω όλος ο κόσμος, ειδικά ο καλός ο κόσμος, να κατάλαβε. Ζητάω συγγνώμη αν του χάλασα την παρέα του, αλλά
Παιδιά, είμαι ένας άνθρωπος, δεν ζούσα από αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω ότι σας προσέφερα ωραίο περιεχόμενο και ωραία παρέα. Αλλά έχω κι εγώ ανάγκες και εμένα πρέπει να μου προσφέρει κάποιος κάτι. Όπως καταλαβαίνετε, να είμαι κι εγώ καλά. Δεν γίνεται να ζουλαθώ. Ρε, όλα είναι, δεν είναι και λαβίνων μέρη. Δηλαδή, το λέω από προσωπική εμπειρία. Κυρίως είναι αυτό, ότι κάνεις κάτι το οποίο σε γεμίζει και θες αυτό που κάνεις να σε γεμίζει, όχι να σε αδειάζει. Την ώρα που σε αδειάζει, ή θα κάνεις παύση ή θα σταματήσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει νόημα να τραβάς κάτι το οποίο σε δυσαρεστεί, σε αδειάζει αντί να σε γεμίζει πνευματικά. Δεν ζούμε από αυτό. Θα φαινόταν κιόλας. Ναι, αυτό. Είναι το σημείο κλειδί. Ας πούμε, να σου πω την αλήθεια. Εγώ προσωπικά, στο δικό μου τώρα, τον τελευταίο τετράμινο περίπου κοιμάμαι 4 ώρες κάθε μέρα, γιατί δεν προλαβαίνω να τα βγάλω πέρα όλα τα πράγματα. Αλλά ξέρεις, εν μέρει θα έλεγε κάποιος, κάνε ρε παιδί μου μια παύση από το τέτοιο, αλλά αυτό το πράγμα που κάνω, ας πούμε, τα βίντεο με ξεκουράζουν μέσα στην κούρασή μου. Οπότε ναι, μεν κάνω πιο αργά, αλλά επειδή με ξεκουράζουν, το συνεχίζω και το κάνω, ρε παιδί μου. Είναι δημιουργία, το... είναι θυσμός. Είναι θυσμός. Είναι όπως ένας. Πώς πρέπει, παιδί μου, ένας ζωγράφος θέλει να ζωγραφίσει συνέχεια, ένας μουσικός θέλει να γράφει συνέχεια καινούργια μουσική, ναι, να φτιάχνει δίσκους και τα λοιπά. Είναι, παράγεις περιεχόμενο, κάνεις κάτι, φτιάχνεις κάτι δικό σου. Ναι. Έτσι. Και μπορεί να φανεί και χρήσιμο, γιατί κάποια από αυτά, ρε παιδί μου, που ίσως κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα. Καλά, εγώ κάνω unboxing ή ανοίγω πράγματα. Εσύ έλεγες κάποια πράγματα ή πρόσεχες κάποια πράγματα πάνω στην gaming σκηνή, που καλώς ή κακώς διάβαζες 15 site ενημερωνώσεων και έκανες ένα update μέσα σε μία ώρα. Εγώ που δεν έχω ούτε το χρόνο να κάτσω να τα διαβάσω αυτά, το έπαιρνα από σένα, ρε παιδί μου, μια δική σου χρειά φυσικά. Αλλά έπαιρνα τις γνώσεις που χρειαζόμουν για να συνεχίσω την ανάπαυσή μου, ρε παιδί μου, από σένα. Δηλαδή, ο καθένας κάτι προσφέρει σε όλο αυτό το χώρο. Δεν μου λες, ρε εσύ, για να το πάμε και παραπέρα, τι παίζεις αυτό τον καιρό, τι παιχνίδια και τι κονσόλες ή PC, με τι ασχολείσαι στον ελεύθερο σου χρόνο χαλαρώνοντας? Τώρα, αυτή τη στιγμή παίζω δύο πράγματα ταυτόχρονα. Παίζω ξανά τον Bloodborne, ναι, το οποίο μόλις ξεκίνησα... Ξεκίνησα ένα νέο χαρακτήρα, τέλος πάντων, και πήρα και το DLC, γιατί δεν το είχα παίξει το DLC. Ψηφιακά ή CD? Το DLC ψηφιακά. Ωραία. Και το... Αλλά για κάποιο ηλίθιο λόγο τρώω πάρα πολύ ξύλο. Και τέλος πάντων έκανα ένα διάλειμμα, γιατί καιρό τώρα δεν είχα PS4. Το είχα δώσει ή χάλασε? Το είχα πουλήσει και ξαναπήρα τώρα άλλο. Και μαζευτήκανε παιχνιδάκια, δηλαδή δεν είχα παίξει Uncharted 4, παίζω το Uncharted 4 τώρα. Παίζω να είναι τρομερό, Γενικά PlayStation 4 δεν έχω, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να αποκτήσω. Και είναι στο wishlist αυτό, όλα στο fast και μερικά ακόμα πρέπει να δοκιμάσω. Δεν κάνεις τίποτα, ας πούμε, δεν υπάρχεις. Ναι. Κοίτα, σε σκεφτόμουν πάρα πολύ τις προάλλες, γιατί θυμάμαι τότε παλιά που έλεγες, ξέρεις, είχα το 3DS, πούλησα, πήρα το Vita μετά, τι, δεν θυμάμαι τι είχες κάνει, πούλησες, ξαναπήρες το 3DS. Ας πούμε, μου είχε κάτσει και μετά μια παρόμοια φάση, δηλαδή πήρα 3DS, το πούλησα, πήρα το Vita, εχθές, προχθές, βρήκα μια προσφορά, το Monster Hunter, το New 3DS, το Excel, πούλησα όλα μου τα 3DS και πήρα αυτό. Δηλαδή, εν τω μεταξύ μου κάτσει φάση, βρήκα, τώρα έχω δύο Vita και τις δύο γενιές και σκεφτόμαι και λέω, κοίτα ρε φίλε, δηλαδή όπως τα συζητούσε τότε, κάπως έτσι παίχθηκε το σκηνικό. Δηλαδή, πουλάς, παίρνεις, έρχονται κονσόλες και σε σκεφτόμουν και λέω. Μετανιώνεις μετά που τις πούλησες, λες, τώρα αυτό γιατί το πούλησα. Ας πούμε, τώρα να σου πω, μετανιώνω που πούλησα το 3DS, γιατί σκέφτομαι ότι μπορεί να μην ξαναδοθεί η ευκαιρία να βρω ένα 3DS ξανά, αλλά εντάξει. Έχω το καινούριο, οπότε θα παίζω σε αυτό, ρε παιδί μου. Εντάξει, όταν δεν έχεις τα άπειρα λεφτά, δυστυχώς κάνεις αυτά τα πράγματα πέρα δόθε και αναλλάζεις με την κάθε σου όρεξη. Δηλαδή δεν έχεις πάντα όρεξη, ξέρω εγώ, για το 3DS, σε πιάνει μια όρεξη για το Vita. Παναγία μου, λες, δίνω το 3DS να πάρω Vita. Ναι, σου φεύγει μετά το Vita και ξαναθες το 3DS. Τα παθαίνεις αυτά. Τέλος πάντων, εγώ επί ένα χρόνο σχεδόν, το μόνο που έπαιζα, και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά αυτό, αλλά όταν λέμε το έπαιζα, το έλειωσα το παιχνίδι, ναι, έχω γράψει πάνω από 600 ώρες. 600 ώρες.
σε παιχνίδι. Εγώ δεν το έχω ξανακάνει αυτό σε παιχνίδι. Ήταν το Dark Souls το 3. Δηλαδή από πέρσι το Μάρτιο, εγώ καταστράφηκα με το Dark Souls. Καλά, τα βρήκε όλα. Το έχει παίξει πάνω από 100 φορές αυτό το πράγμα, δηλαδή. Το έχω τερματίσει καμιά δεκαριά φορές και σε NG Plus αρκετές. Νομίζω στο NG Plus 4 το άφησα. Με διάφορους χαρακτήρες. Το έχω 100%. Έχω πάρει όλα τα achievements, τα πάντα. Έπεσα μόνο Dark Souls 3 σε βαθμό αηδίας. Ο λόγος που έγινε αυτό βέβαια είναι ότι είχα πάρα πολύ λίγο χρόνο. Δηλαδή, είχα πολύ λίγο χρόνο και δεν μου έκανε να παίξω κάτι άλλο. Δεν έβγαινε και κάτι να με συγκλονίσει. Εκεί, Dark Souls 3 εγώ. Κοίτα, αυτό το με ένα διάλειμμα για το Quantum Break. Σ' άρεσε. Το Quantum Break, ναι, πάρα πολύ. Σ' άρεσε, γιατί έχω ακούσει ανάμεικτες κριτικές. Κάποιοι πορώθηκαν, κάποιοι το κατέκριναν γιατί έκανε κοιλιά σε πολλά. Γενικά έχω ακούσει ανάμεικτα συναισθήματα και κριτικές για το συγκεκριμένο. Εντάξει, άμα θες να του βρεις πράγματα, μπορείς να βρεις, άμα θες να είσαι πολύ αυστηρός. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ τίμιο και καλό παιχνίδι. Καλά, το οποίο ναι. θα έπρεπε να πάει εμπορικά πολύ καλύτερα από ό,τι πήγε. Το... Εν τω μεταξύ, κάνω λίγο μια τέτοια. Αυτό που λες με τον ελάχιστο χρόνο. Όταν κάποιος δουλεύει, μπορεί να σε καταλάβει απόλυτα. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ το τελευταίο πεντάμινο, εξάμινο, δεν παίζω τίποτα σχεδόν. Δηλαδή, τώρα τελευταία, το μόνο παιχνίδι που ξεκίνησα και μπορώ να πω ότι εθίστηκα είναι το Darkest Dungeon, το οποίο το παίζω στο Steam, ρε παιδί μου. Και είναι αυτό. Το πιάνει, το παρατά, το πιάνει, το παρατά. Δεν σε κάνει να το τραβήξει. Πάντως, ισχύει αυτό. Δεν μου λες το Horizon το πήρε, το καινούριο, το. Το έχω πάρει και περιμένει να τελειώσω το Uncharted, να το ξεκινήσω και αυτό. Έχω στην ουρά, τώρα είναι μια πολύ καλή περίοδος, γιατί εντωμεταξύ επειδή δεν έπαιζα και καθότανε το PS4, πραγματικά καθότανε. Ναι. Λέω ρε φίλε τώρα, πούλα το τώρα που μπορείς και έχει κάποια αλφα αξία σε χρήματα τέλος πάντων. Κρίμα να κάθεται, αφού... Δεν παίζεις κάτι, σου κάνει μόνο το Xbox. Ναι. Έχεις εδώ πέρα τον Dark Souls 3 και στο μέλλον βλέπουμε. Και ήρθε το μέλλον, τέλος πάντων κάποια στιγμή. Slim ή Pro? Το Slim πήρα. Α, λύγησες, πήρες το μικρό. Λύγησα, ναι. Η αλήθεια είναι, να, οι εποχές του Εργένη, ας πούμε, θα είχα οπωσδήποτε το Pro. Καλά. Αλλά τώρα είμαστε με το Slim και λέμε πάλι καλά. Κοίτα, τη δουλειά την κάνει είναι η αλήθεια, αλλά εντάξει, άμα είσαι λίγο πορωμένος με τα στατιστικά και με αυτά, α, όχι ότι θα δεις τεράστια διαφορά στην ίδια τηλεόραση. Νομίζω ότι την ίδια τηλεόραση δεν θα δεις. Ο λόγος που κρατήθηκα και δεν χτύπησα Pro είναι διότι δεν έχω 4K τηλεόραση. Να φανταστώ, πήρες το πακέτο και με το Uncharted, είναι και με το Horizon μαζί ή όχι? Ποιο πήρες? Όχι. Σκέτο το πήρα. Α, κουμπλέ. Με γεια λοιπόν, καινούριο κιόλας. Είχα... Και ποιο είναι το θέμα, ότι ζηλεύω μια 4K τηλεόραση, αλλά λες τώρα, άμα πάρεις 4K τηλεόραση, τι θα κάνεις την παλιά? Η παλιά σκοτώνει η τηλεόραση που έχω. Δηλαδή, τέτοια τηλεόραση η Sony δεν έχει ξαναβγάλει ποιοτικά και σε design. Είναι μια πάρα πολύ καλή τηλεόραση σε άριστη κατάσταση και δεν μπορείς, ας πούμε, την είχα πάρει 1500 ευρώ τηλεόραση να πεις τη βάζω στην άκρη για να πάρω μια 4K τώρα. Όχι, στα βγάλει τα λεφτά της πρώτα και μετά έχει ο Θεός, δηλαδή. Κατάλαβες, ναι. Το Pro είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν μπορεί να δικαιολογήσει την αγορά του και γι' αυτό νομίζω ότι το καταλάβανε και στη Sony, άμα θα δεις δεν το σπρώχνουν καθόλου. Ναι. Δηλαδή το βγάλανε. Χώρια που θεωρώ ότι έχουν μετανιώσει που το βγάλαν τόσο νωρίς, παγιδευτήκανε λίγο. Γιατί έχει δύο επιλογές, η φθηνή και η ακριβή, οπότε λες τώρα... Ναι, άλλο ήταν το concept τους, αλλά εκεί τους πήγε τέλος πάντων και αν θα δεις όλα τα bundle τους, όλο το marketing, όλο το σπρόξιμο, όλο τα πάντα είναι στα φθηνά, είναι στο slim. Και το πουλάει. Pro 409 όσο πουλήσει, άστο εκεί να κάθεται. Ναι. Δύο χρόνια μετά, θυμάσαι τι έλεγες τότε στα ωραία τα βίντεο που έκανες για τη Sony και αυτά. Δύο χρόνια μετά, πώς το βλέπεις τη Sony και πώς κινείται, δηλαδή πάνω κάτω ήρθε επιτέλους η εποχή? Βασικά πιστεύω ότι ήρθε η εποχή να πάρει καρπούσα από το PlayStation το 4, ρε παιδί μου, αλλά είναι, ναι, δύο χρόνια μετά. Το PS4, εάν είχε ένα backwards compatibility ανάλογο με τη Microsoft, το οποίο το θεωρώ είναι το μόνο του μειονέκτημα αυτή τη στιγμή, το μόνο του σοβαρό μειονέκτημα, πάει καρφί και αν βγουν και τα επόμενα 3-4, γιατί ετοιμάζει Death Stranding, ετοιμάζει χοντρά exclusives,
πάει καρφί να γίνει η καλύτερη κονσόλα όλων των εποχών. Ναι. Μεγάλη... με ένα, αλλά το πέτυχε επιτέλους, τώρα που βγάζει παιχνίδια. Ναι. Άργησε, πέρασε ένα... Νομίζω, ναι, μετά τα 2 χρόνια πήρε μπρος. Αλλά η περσινή του χρονιά και η φετινή πάνε τρένο, έτσι, με πολλά exclusive. Ξεκίνησε δυνατά το 2017, δηλαδή βγάζει τίτλους και ειδικά το Horizon και μόνο από μόνο του τα δέχεται και κάνει ένα μπαμ από μόνο του, έτσι φεύγει σφαίρα μπροστά. Συν το τι θα έρθει μετά, οι επιλογές είναι τεράστιες το τι θα βγάλει και το τι θα πάρει ο καθένας. Και έχει κάνει και το... Η Sony έχει μια τεράστια δύναμη που είναι τα δικά της στούντιο. Έχει πάρα πολλά στούντιο. Ναι, ναι. Και μπορούν ταυτόχρονα να δουλεύουν σε παιχνίδια και τις κάνε τώρα τσουκουτσουκ όλα τα exclusive. Απλά άργησε να πάρει μπρος. Το ίδιο είχε κάνει και στο PS3. Δηλαδή όταν φώναζα τότε εγώ παλιά για το PS3. Ναι, όντως και εκείνο είχε ξεκινήσει δειλά-δειλά στην στα αρχή. Στα τελευταία χρόνια το PS3. Μιλάμε εδώ, έδινε τον exclusive πίσω από το άλλο. Άλλο που ο κόσμος, εντάξει, ήταν πιο πολύ τότε προς το Xbox. Ήταν φοβερή δουλειά που είχε γίνει στο PS3 με τα exclusive. Καλά, ο κόσμος στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, καλώς ή κακώς, η αγορά πάλι και γύρω από το Ελλάδα PS3. Δεν υπάρχει ποια αγορά, μωρέ, τώρα, εντάξει. Δηλαδή, έβλεπα προχτές πάλι τα νούμερα της, βγάζει εκεί πέρα το Internet ή κάποια νούμερα με τις πωλήσεις. Πω πω, ήτανε, μιλάμε, η πρώτη δεκάδα μόνο PS. Ναι. Και ήτανε τα κλασικά FIFA, NBA, πω πω, 10 χρόνια τα ίδια πράγματα, δεν θα δεις καμία διαφορά. Τώρα, από τα 10 ήτανε αυτά τα 3 και η διαφορά που συμπληρώνανε τα άλλα 10 ήτανε, ποια ήτανε λες, ήταν το GTA στο PS4, το GTA στο PS3, το NBA στο PS4, το NBA στο PS3. Ξέρεις κάτι, είναι αυτά τα παιχνίδια, είναι χαλαρά η νοοτροπία του ελληνικού κοινού που παίζει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και αν το προσέξεις, εδώ και 10 χρόνια δεν έχει αλλάξει καθόλου. Δηλαδή, πιστεύω ότι εμείς, γιατί βάζω και τον εαυτό μέσα που παίζουμε και άλλους τίτλους γενικά, είμαστε μειοψηφία, ρε παιδί μου, σε σύγκριση με το τι έχουμε γίνεται. Έχουμε φάει 4 μνημόνια στο κεφάλι και παίζουμε ακριβώς τα ίδια. Ξέρεις όμως γιατί, εγώ πιστεύω ότι είναι η διαχρονικότητα που βγάζει ένα παιχνίδι. Ας πούμε, για παράδειγμα, σκέψε ένα ποδοσφαιράκι. Θα το πάρεις, θα το παίξεις 200 χρόνια, θα υπάρχει επικότητα και τα 200 χρόνια θα παίζεις, ρε παιδί μου. Ενώ αν τερματίσεις ένα παιχνίδι, αν δεν είσαι προμένως, το ξαναδείς, θα τα αφήσεις εκεί και τέλος. Λες, α, θα δώσει 60 ευρώ, με αυτά τα 60 ευρώ θα βγάλω και 4 χρόνια, ρε παιδί μου. Δεν πρόκειται να ξαναπάρω τίποτα άλλο. Δηλαδή, θα πάρω ένα GTA, θα βγάλω τα επόμενα 5 χρόνια με ένα CD. Υπάρχει, κοίταξε να δεις, και στην Αγγλία που παρακολουθώ τα νούμερα, το FIFA είναι πρώτο και εκεί συνήθως. Ναι. Απλά εντάξει, έχουν λίγο μεγαλύτερη ποικιλία, δηλαδή κάτι τίτλοι όπως το Horizon, κάποια τέτοια πολύ δυνατά, μπαίνουν στα charts, στέκονται λίγο, μετά φεύγουν και ξαναμένει και εκεί. GTA, FIFA, NBA. Δεν είναι. Ξέρεις, έχω ένα μαθητή που χαίρομαι κάθε φορά που έρχεται. Είναι μικρός τώρα αυτός, πάει δημοτικό, αλλά συζητάμε και μου λέει για τα PlayStation, έχει το 4 και κάθε φορά μου λέει: τερμάτισε αυτό το Σαββατοκύριακο αυτό το παιχνίδι. Τερμάτισε αυτό το παιχνίδι. Και λέω: μπράβο, επιτέλους ένα παιδί που αν και μικρός ξεκινά και τερματίζει τα παιχνίδια με τη σειρά ένα-ένα, ρε παιδί μου. Και δηλαδή λέω: wow, καμιά σχέση με την πλειοψηφία. Λέω: μπράβο. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν μου λες ρε εσύ, μια που το ανέφερες κιόλας λίγο πριν, Switch. Πώς τη βλέπεις την Nintendo τότε? Γενικά η Nintendo, και η αλήθεια είναι πάρα πολλές κατέκριναν γι' αυτό, αλλά εγώ δικαιολογημένα παρακολουθώντας το χώρο και νομίζω ότι όσα έχεις πει για την Nintendo, μια από τα ό,τι είπες, όπως είπες και πιο πριν, έπεσες μέσα σχεδόν σε όλα, ότι εντάξει, είναι η φάση... Ό,τι έλεγες, δεν νομίζω ότι είχε αλλάξει και πολύ η σκηνή, ακόμα και με το Torino, άσχετα μου φαίνεται και κάποιος ελπιδοφόρο. Τι λες εσύ, πώς σου φαίνεται? Πανολεθρία. Να σου πω λίγο τη δική μου, τέτοια να μου πεις αν ναι, δουλεύεις. Λοιπόν, επειδή δεν μου έχει δοθεί και εμένα ευκαιρία να το πω τόσο συγκεκριμένο, εγώ πιστεύω, μπορεί να βγω ψεύτης, μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά πιστεύω ότι σε 25, άντε ένα μήνα, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ και την αγορά γενικά από, όχι παιχνιδιών, γενικά κονσολών, μεταχειρισμένα το ένα το άλλο, τα τελευταία 6-7 χρόνια είμαι κάθε μέρα παρακολουθώ τι γίνεται ακριβώς στην αγορά, τάσεις, τι ανεβαίνει, τι κατεβαίνει, πιστεύω ότι σε ένα μήνα, βαριά 2 μήνες,
θα γεμίσει το Insomnia και όλα τα καταστήματα μεταχειρισμένα μου πωλείτε Switch με το τέτοιο 160 ευρώ, 180 ευρώ, βαριά 200 ευρώ δώσε. Πάρε 200 ευρώ και παίρνεις το Switch και παίρνεις και το Zelda μαζί παρέα. Δηλαδή πιστεύω ότι μόλις τελειώσει το Zelda, τώρα είναι ζεστό γιατί ο κόσμος παίζει το Zelda και δόξα τω Θεώ το Zelda είναι παιχνιδάρα, αλλά είναι μόνο το Zelda και είναι ένα και 80-100 ώρες θα τελειώσει. Μετά από 100 ώρες χρήσης, ξαφνικά θα γεμίσει η αγορά με μεταχειρισμένα Switch. Αυτό μπορεί να με κατακρίνουν πολύ γι' αυτό, αλλά το έχω δει να γίνεται. Όπως και με το... Α, για παράδειγμα με το 3DS. Πάρτε 3DS να παίξετε το Sun. Με το που τερμάτισα το Sun, ξαφνικά βλέπω στο Insomnia όλα τα new 3DS 150 ευρώ και δώρα το Sun μαζί. Δεν ξέρω, εμένα η δικιά μου άποψη είναι αυτή. Εσύ πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω αν θα τα πουλάνε και πόσοι τα αγοράσανε εδώ στην Ελλάδα τα Switch, αλλά η Nintendo πιστεύω ότι έκανε μεγάλο λάθος με το Switch, μεγάλο λάθος, τεράστιο λάθος. Περίμενα, θεωρώ ότι είναι η τελευταία της ευκαιρία αυτή, δηλαδή δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για την Nintendo, δεν ξέρω πώς ακριβώς αυτή την αποτυχία, γιατί θα είναι αποτυχία, δηλαδή πολύ δύσκολα το βλέπω αυτό το πράγμα να πετύχει, πώς ακριβώς θα τη στηρίξουν σε ένα μετοχικό συμβούλιο και πώς κάποιοι μέτοχοι θα εξακολουθήσουν σε μια συγκεκριμένη διοίκηση να τις λένε «ΟΚ, okay, πάρε λεφτά και κάνε αυτό και πέτα καύτα». Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην πίσνα. Και αυτό επίσης που πρέπει να καταλάβουμε, γιατί υπάρχει το... Υπάρχει μια ιδέα στον κόσμο ότι η Nintendo θέλει να είναι διαφορετική και ναι, θέλει να είναι διαφορετική, αλλά στη γλώσσα των χρημάτων υπάρχει μια αγορά. Η αγορά μετριέται σε χρήματα. Δηλαδή, πόσα χρήματα πήγανε πέρα δόθε για games αυτό το μήνα, παγκοσμίως πήγανε, λέει η αγορά, 10 δις. Ωραία. Ναι. Η μάχη σε όλες τις εταιρείες και όταν είσαι μεγάλη εταιρεία και παίρνεις ένα τέτοιο παιχνίδι είναι πώς αυτά είναι 10 δις. Ό,τι και να κάνεις, αυτά τα 10 δις. Αυτός είναι ο κόσμος, αυτά τα λεφτά βγαίνουν και φεύγουν σε games. Okay. Αυτά βγήκαν από τις τσέπες, αυτά βγήκαν στα ταμεία. Τέλος. Άρα η αγορά, λες, είναι 10 δις. Η μάχη λοιπόν σε όλους είναι πόσα από αυτά τα 10 δις μπορώ να πάρω εγώ. Μπορώ να πάρω το 50%, το 60%, το 70%. Γιατί δεν είναι θέμα σχολικό, επέτρεψέ μου, του στυλ βγήκα πρώτος, δεύτερος, τρίτος, που ενοχλεί τις εταιρείες. Δεν τις νοιάζει αυτό. Τα κέρδη τις ενδιαφέρουν. Απ' την άλλη όμως, όταν είσαι τρίτος και το μερίδιό σου από αυτά τα 10 δις είναι ένα, ξέρω εγώ, αυτό που βλέπουν οι μέτοχοι είναι ότι χάνεις 9. Ότι 9 δις τα παίρνουν άλλοι. Κοιμάσαι, τι κάνεις. Ναι. Και αυτό θα γίνει και με το Switch. Θεωρώ τραγικό το ότι δεν έβγαλε για μία ακόμα φορά κανονική κονσόλα η Nintendo. Δηλαδή περίμενα αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να βγάλει μία κανονική κονσόλα. Δεν το έκανε. Από τις πρώτες... Από τα πρώτα τέτοια εγώ όταν άκουσα αυτά τα υβριδικά, τα περίεργα και αυτά, είχα κρατήσει μικρό καλάθι. Θέλησα να είμαι λίγο πιο θετικός, λέω δεν πειράζει, ας είναι έτσι υβριδικό, πας στο διάλο. Όταν είδα, παιδιά, το launch line-up, που πέσανε τα αυτιά, πότε, πριν ένα μήνα, πότε έκανε μια συνέντευξη τύπου πέρα. Εντάξει, τώρα βγάζεις κονσόλα στην αγορά με ένα παιχνιδί. Εγώ πιστεύω ότι βιάστηκε να επικαρπωθεί και να υποφεληθεί από τον τόρο που έγινε με το Go, αν και αυτό δεν ήταν δικό της παιχνίδι στην ουσία, αλλά βιάστηκε να υποφεληθεί όλο τον τόρο που έγινε, που είναι ζεστό ακόμα σε φάση πολλών. Συνέβγαλε το Sun πρώτα, ξέρεις, τόσο τρωσέ έτσι, λέει θα βγάλω το Sun, θα γίνει ένας δώρος με το 3DS, το New 3DS, οπότε δεν θα έχει, κρατήσει. Δεν έχει καμία σχέση ο κόσμος που παίζει Pokémon στο smartphone και που παίζει game στα smartphone με την gaming αγορά. Ναι. Αυτό το πράγμα όσο εύκολα το καταλάβουνε, καλύτερο για αυτούς. Δεν έχει σχέση, δεν είναι gamer ο άλλος επειδή έπαιζε Pokémon Go. Δηλαδή εγώ στον κοινωνικό μου περίγυρο είχα άπειρο κόσμο που είχε κολλήσει και έπαιξε έστω για μια εβδομάδα, για δύο μέρες, για ένα μήνα Pokémon Go. Δεν το δοκίμασα ποτέ, να σου πω την αλήθεια, ότι καν ξέρω τι και πώς, αλλά...
Άπειρο κόσμο σου λέω τώρα, αλλά ήταν σούλε, κίτσε, μίτσε κτλ. Δεν ήταν gamer αυτοί οι άνθρωποι. Ούτε ναι. κονσόλα έχουν, ούτε θα πάρουν ποτέ, ούτε θα ξαναπαίξουν ποτέ παιχνίδι, παρά μόνο αν βγει κάτι ανάλογο τέτοιο. Και στην τελική ήταν και τζάμπα, οπότε τέλος. Μα τώρα ναι. το συζητάμε τώρα. Δηλαδή θα στήσει ολόκληρη η Nintendo την πολιτική σου πάνω στον Go ή σε κάτι τέτοιο, α πούμε. Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Εντάξει, εδώ κοροϊδεύαμε τους άλλους και τα χώναμε γιατί είχαν αδύναμο launch επειδή είχαν 4 exclusive ο καθένας. 4 exclusive, όχι ένα. Και επειδή τα exclusive τους ήταν μέτρια εκείνη την εποχή, αλλά παράλληλα είχαν και 15-20 παιχνίδια από third party και ερχόντουσαν κι άλλα 15-20 και ερχόντουσαν. Και τώρα τι θα κάνουμε την πάπια στη Nintendo που βγάζει ένα παιχνίδι και το επόμενο τα Χριστούγεννα. Κοίτα, πήγαν να το κάνουν hype, αλλά δεν νομίζω ότι έπιασε τόσο πολύ όσο θα περίμενα να το κάνουν hype. Και πάρα πολύ ειδικά στο YouTube που πήγε να γίνει endorse, ξέρεις, να τέτοιο, πάρτε το Switch, το ένα το άλλο, πήγε να γίνει μεγάλο hype. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κόσμος... Έγινε και εμένα μου κάνει εντύπωση. Ο γιατί... κόσμος, η πλειοψηφία δεν νομίζω ότι τσίμπησε τόσο πολύ. Ναι, εμένα, αλλά δεν ξέρω, τουλάχιστον από δική μου οπτική γωνία. Γιατί, ξέρεις, ας πούμε, για παράδειγμα, έβλεπα στο εξωτερικό, πιάσαν όλους τους μεγάλους vlogger, κάτι Casey Neistat, I Justin, από εδώ, από εκεί, ελάτε, πάρτε το, παίξτε το, δείξτε το, ανοίξτε το. Και εδώ στην Ελλάδα, όλα τα Switch πήγαν εκεί πέρα δώρο σε YouTubers και αυτά, αρχίσαν όλοι και έτσι το Switch και αυτά και εκείνο και τ' άλλο. Αυτά θα τα δείτε το δεύτερο μήνα. Γιατί τον πρώτο μήνα, ό,τι πωλήσει και να κάνει το Switch, έχει ένα φανατικό κοινό η Nintendo, έχει και το Κοίτα, Zelda. Είναι η ρετροφάση που πουλάει, δηλαδή οι αναμνήσεις που πουλάνε. Θα δεις το διάγραμμα των πωλήσεων του Switch τον επόμενο μήνα και θα τρομάξεις από την κατρακύλα και την πτώση. Όσοι ήταν να το πάρουν, το πήρανε. Ισχύει, εν μέρει ισχύει. Εγώ να σου πω την καφρίλα μου, σκέψου τώρα την ώρα που φτιάχνανε το Zelda, το οποίο όντως είναι παιχνιτάρα, αλλά θα λέγανε φτιάξτε το ωραίο πιο μεγάλο, ώστε να προλάβουμε να βγάλουμε και τα επόμενα μέχρι να τελειώσει. Δηλαδή, εντάξει, πότε θα έχει ο επόμενο τίτλο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι παίζει να έχει. Καλά, καφρίλα με, είναι χαζομάρα, αλλά δηλαδή αυτή την λογική βλέπω στο όλο τέτοιο. Άμα δει πότε θα έρθει ο επόμενο τίτλο. Εντάξει, σου λέω το Zelda παιχνιδάρα, όντως είναι προσεγμένο, αλλά. Όμως για αυτό το δεν έχουν καθόλου. Εδώ και 3 χρόνια έχουν παρατήσει το Wii U. Μεγάλο φάλ το Wii U. Ας πούμε, χθες έβλεπα για παράδειγμα τον Metal Jesus Rocks που συζητούσε. Έδειχνε, ξανά είδα μια τέτοια, ένα παιδί που είχε δείξει όλη τη συλλογή που είχε κλείσει με το Wii, το απλό, το πρώτο ρε παιδί μου. Και συζητούσαν και με εκείνο το φίλο του που κάνουν τα παιχνίδια που αγοράζει ένα και ο άλλο και τα συγκρίνουν. Λέγανε για το Wii U. Και είναι αυτή η φάση. Ξέρει κάτι, αυτή η κονσόλα κάει και τόσο άδοξα. Δηλαδή, σε φάση βγήκε μια φωτοβολίδα και ξαφνικά έσβησε ρε παιδί μου. Ήταν σαν να μην βγήκε καν. Το ίδιο θα γίνει τώρα και με το Switch. Δυστυχώς έτσι το βλέπω. Λες, γιατί μακάρι, αλλά... δεν θα πουλήσει με το που θα πάρουν χαμπάρι οι τρίτες εταιρείες, ακόμα και αυτές οι λίγες όσες ήταν να βγάλουν παιχνίδι εκεί θα το κόψουν μαχαίρι. Σκέψου από τα παιχνίδια που βγάζει το 1/3 είναι βασικά είναι remastered, δηλαδή θα μου βγάλει τον και πότε, όχι τώρα, θα μου βγάλει το Σεπτέμβριο του 2017 το Skyrim. Ναι. Δεν λέω, και εγώ θέλω να το παίξω φορητά. Και εγώ θέλω να το παίξω φορητό το Skyrim. Αν και υπάρχει μάλλον τέτοιο επιλογή να το παίξει και με 100 ευρώ φορητά το Skyrim. Υπάρχουν οι κονσολίτσες, ξέρεις, που προσωμιώνουν σαν το Nintendo να τρέχουν Windows και καλά, και μπορείς να το παίξεις εκεί σε Steam. Αλλά δηλαδή για να παίξω εγώ το Skyrim φορητό που το έχω παίξει και το έχω λιώσει τότε στον καιρό του. Κι όμως θα βρεθεί άνθρωποι να το πάρουν. Αυτοί θα είναι οι hardcore που θα το πάρουν χωρίς mods κιόλα. Όχι, εντάξει. Δεν τη βλέπω δυνατή την Nintendo. Περίμενε, είχε 4 χρόνια να ετοιμαστεί, 5, που τα είχε παρατήσει και ετοίμαζε το Switch. Okay, το δεχτήκαμε, πας στο διάλογο, λέμε, εντάξει, περιμένουμε να δούμε. Και έρχεται και μας λέει, ναι, πάρτε το Switch. Πόσες ευκαιρίες να δώσεις σε μια με το εταιρεία. Zelda. Και μετά τι... Τώρα να μαζευτούν πάλι για να μην με δείτε με κανένα switch στο χέρι και φρικάρετε κάποια μέρα. Να μαζευτούν 5-10 ωραία παιχνίδια Nintendo και να πάρει switch σε 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ πότε. Πες ναι. Να το πάρεις και μια καλή τιμή με τα χειρισμένα. Αλλά αντικειμενικά τώρα, αν δεν είσαι βλαμμένος για αυτά τα 5 παιχνίδια, τα Nintendo, και δεν θες αυτά τα συγκεκριμένα,
Δεν βρίσκω εμπορικά την Nintendo να μπορεί να σταθεί στην αγορά πλέον των video games. Μακάρι να πιάσει, να έχει ανταγωνισμό, να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά και πάλι είναι ο ρεαλισμός αυτός, ρε παιδί μου. Μες στη σκηνή είμαστε, μες στη σκηνή τα βλέπουμε, παίζουμε, τα λεφτά μας ξοδεύουμε και λες, σύνδεσαι το από την οπτική σου γωνία. Θέλω να δώσω λεφτά σε αυτό το τέτοιο. Πού θέλω να δώσω λεφτά αυτό το μήνα? Εκεί εσύ πήρες το Horizon. Εγώ για παράδειγμα εχθές παρήγγειλα το Shovel Knight για το PSV. Δηλαδή εγώ τα λεφτά μου τα έδωσα εκεί. Το Shovel Knight, αλλά δύσκολο, να ξέρεις. Ήμουνα σε ένα δίλημα χθες το βράδυ, αν θα το πάρω για 3DS ή για Vita, και τελικά επικράτησε μέσα κάποια reviews που είδα και κάποια exclusive που έχει για το Vita, που ξέρεις έχει τον Kratos μέσα στο Vita, σαν χαρακτήρα. Τώρα μπεις βλακιούλα, αλλά είναι αυτό το special, τέτοιος είναι ότι η οθόνη θα του, από ό,τι είδα τουλάχιστον πόσο, σε συγκριτικά. Πόσο το πήρες, Κώστα? Το βρήκα 18 ευρώ. Κοίτα, το αστείο ποιο είναι. Στο store το βρήκε σε 18. Σε CD κανονικά. Σε κασετούλα. Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, αν πας να το πάρεις μεταχειρισμένο στην ελληνική αγορά, έχει 80-90 ευρώ. Στο εξωτερικό, μέχρι πριν από μια εβδομάδα, είχε και εκεί γύρω στα 46-47 ευρώ. Και χθες, όλο τυχαίως, είδα και στο 3DS και στο Vita ένα αγγλικό κατάστημα, το οποίο τότε είναι 18 ευρώ, συν 3 ευρώ τα μεταφορικά. Λέω, εδώ είσαι. Το 3DS έβγαινε ακριβότερο στα 21 ευρώ. Απλά, ξέρεις τι, ήμουν σε φάση γιατί η κάθε κονσόλα δίνει κάτι εξτρά στο παιχνίδι. Δηλαδή, έχουν βάλει κάποια, έχουν βγάλει κάποια. Και το 3DS με το PSV, το gameplay του είναι ακριβώς τα ίδια, μόνο που στο PSV τα έχει τον Kratos, στο 3DS αναγνωρίζει Amiibo που δεν έχω και κάποια άλλα πράγματα με το touchscreen. Έβλεπα ότι σε ανάλυση, επειδή είδα να το παίζουν και στο ένα και στο άλλο, είχα δύο οθόνες και στη μία έβλεπα βίντεο από 3DS επάνω και στο άλλο από PSV. Είναι πολύ πιο ωραίο και πιο όμορφο στην οθόνη του PSV, ας μην κροϊδευόμαστε. Οπότε, δεν έχει σχέση το να μην οπότε χαρώ. Λέω θα το παίξω που θα το παίξω, τουλάχιστον να το παίξω και να το χαρώ οπτικά περισσότερο. Να σε εδώ όμως, γιατί σου λέω είναι δύσκολο. Το ξέρω ρε. Εγώ το παράτησα δηλαδή, δεν είναι, μου σπάει τα νεύρα, δεν μπορώ. Ενώ μου άρεσε πολύ. Και εγώ θα εκνευριστώ. Ας πούμε αυτό που θέλω και μάλλον το σκέφτομαι να δώσω λεφτά για να τα αγοράσω, αλλά υπάρχει μόνο ψηφιακό, είναι το Darkest Dungeon για το PSV. Είναι τεράστιο value αυτό το παιχνίδι για αυτή την κονσόλα. Πάντως ναι, θα το τιμήσω είναι η αλήθεια. Περιμένω τώρα να έρθει πώς και πώς. Και ήθελα να σε ρωτήσω η αλήθεια είναι, αλλά δεν κρατήθηκα εχθές. Δηλαδή ήθελα σήμερα να σε ρωτήσω άμα ποιο από τα δύο αξίζει, αλλά τελικά κύλησα στο PSV τα χαλαρά. Αυτό θα σου έλεγα και εγώ έτσι κι αλλιώς. Ναι, και μπορώ να πω ότι επειδή έχω τώρα και τις δύο κονσόλες και σκέψω από το PSV και την έκδοση την απλή και την πρώτη και τη δεύτερη. Μπορώ να ποια πω είναι η καλύτερη, Slim, το πιστεύεις ότι Slim PSV δεν έχω πιάσει ποτέ στα χέρια μου? Έπιασα. Φαίνεται το Slim ότι είναι λίγο, το Slim δεν έχει, ότι είναι πιο καλό. Το Slim είναι πιο ελαφρύ, είναι πιο compact, γενικά είναι πιο ευχάριστο στο χέρι. Η αλήθεια είναι ότι η οθόνη μου αρέσει περισσότερο τα χρώματα στην OLED. Είναι πιο φωτεινή, λίγο πιο ξεκούραστη, τουλάχιστον για τα δικά μου τα μάτια. Και μου φαίνεται η αλήθεια είναι ότι το παλιό δεν κολλάει τόσο όσο το καινούριο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, ίσως να είναι η κονσόλα. Κολλάει το καινούριο. Δεν ξέρω, είχε κάποια σκαλώματα, ας πούμε, σε κάποια παιχνίδια, λίγο στο load. Μου άργησε περισσότερο το καινούριο. Τώρα ίσως να φταίει και η συγκεκριμένη κονσόλα. Αλλά είναι αμετεχείριστη, δηλαδή μοντέλο του 2016. Να σου πω πόσο την πήρα. Πόσο? Κάθεσαι. Λοιπόν, την κονσόλα ολοκένουργια, χρήση ενός μήνα μαγιστό, με account μέσα, το οποίο account είχε 4-5 παιχνίδια, το πήρα 50 ευρώ. Ξεφτύλα. Ναι. Είναι αυτά τα hunting, γιατί δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου, αλλά κάνω πολλά gaming hunting στο κανάλι, ρε παιδί μου, και ψάχνω και βρίσκω πολύ τρελές προσφορές και κάνω. Σε φάση που δεν με πιστεύουν πια ότι τα βρίσκω τόσο χαμηλά. Αλλά είναι ωραίο. Είναι πανέμορφο στο χέρι το καινούριο, απλά δεν έχει το quality που έχει το παλιό. Δηλαδή, σκέψου μόνο η μεταλλική μπάρα που έχει γύρω-γύρω. Το έχεις δει που έχει αυτό το ασημί, ρε παιδί μου. Ναι. Του δίνει άλλη αίσθηση. Δηλαδή, άμα τα βάλεις στο χέρι το ένα και το άλλο, λες ρε φίλε, το πρώτο, το χιλιάρι, είναι quality, είναι ποιότητα. Δεν είναι σάπιο. Δεν είναι τόσο τέτοιο όσο το 2. Εντάξει, το 2 είναι πιο casual φάση. Το βάζεις και δρόμο. Ναι. Εντάξει, και τα δύο κομπλέ είναι. Απλά. Ελλάδα, δεν ξέρω εσύ, τα έχεις παίξει και το ένα και το άλλο.
Ελλάδα, για κάποιο λόγο το Β έχει μείνει πίσω στο σκοτάδι. Δηλαδή, έψαχνα να βρω π.χ. αγγελίες για μεταχειρισμένα παιχνίδια. Και πιστεύω ότι τον τελευταίο καιρό, αυτό το διάστημα, θα ανεβούν πάρα πολύ η αγορά των μεταχειρισμένων στο Β. Γιατί κάτι ετοιμάζει η Nintendo, αλλά. Η Nintendo, λέω, η Sony, αλλά θα αποσυρθούν σιγά-σιγά για όσους δεν τα ξέρουν. Ε. Πιστεύω ότι το Β, αν πια και τα παρεξή... Β, τα ναι, παιχνίδια. Τα κανονικά, τα δισκάκια σιγά-σιγά θα, από Ελλάδα θα αρχίσουν. Ήδη έχουν αρχίσει και εξαφανίζονται. Ναι, έχει τελειώσει το Β, έχει τελειώσει εδώ και 2 χρόνια. Μόνο η Ιαπωνία βγάζουν συνέχεια καινούργια παιχνίδια. Έχει τελειώσει από την ίδια τη Sony εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Το Β, τα φόπλακα τέλος, δεν ξανασχολούμαστε και φαίνεται αυτό παντού. Και νομίζω απλά... ότι Β, άμα θέλει να αγοράσει, βρίσκει καινούργιο. Όχι, δεν υπάρχει. Βρίσκει και να σου πω ότι η πλάκα είναι καινούργιο, υπάρχουν αυτά που έχουν στοκάρει στα καταστήματα. Τιμή του έχει πάει 3 εκατοστάρικα τώρα για να πάρει καινούριο Β. Αυτά τα gaming καταστήματα που το έχουν δει eBay. Και καλά, ναι. Και τα, ναι, καλά, ναι. Αυτό είναι το γυαλιό. Μεταχειρισμένη αγορά υπάρχει. Η καινούργια είναι πολύ ακριβά, δεν συμφέρει. Και αλλά... από τη Sony Ελλάς νομίζω δεν διατίθεται. Δεν το νομίζω. Είναι σε... δηλαδή, και γι' αυτό, αν θα πα στι μεγάλε αλυσίδε, Β δεν υπάρχει πουθενά. Πάντως στο εξωτερικό γίνεται μεγάλο δώρο γι' αυτό. Το έλεγα και νωρίς όταν ξεκινήσαμε, πριν να ξεκινήσουμε να γράφουμε ακόμα, ότι στο εξωτερικό ακόμα δεν τη θεωρούν νεκρή κονσόλα. Δηλαδή. Θεωρούν ότι είναι το επόμενο για να επενδύσει κάποιος, δηλαδή οι συλλέκτες θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή η κονσόλα που αξίζει να επενδύσει κάποιος είναι το Β, γιατί πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που επενδύουν σε αυτό, θα είναι πιο σπάνιες οι συλλογές του Β, θα αυξήσει την τιμή του. Τέλος πάντων, από συλλεκτικό... Ένα πράγμα είναι αν είναι νεκρό κάτι για το συλλέκτη και ένα πράγμα είναι νεκρό κάτι για την αγορά και για τον gamer. Για τον gamer νεκρό είναι, καινούργια παιχνίδια δεν ναι, έχει, ναι, ισχύει. Μόνο indie παιχνίδια έχει. Η ίδια η Sony το έχει πεθάνει, είναι νεκρό. Για το συλλέκτη έχει δίκιο ότι η περίοδοι που σβήνει μια κονσόλα και αρχίζουν ξεστοκάρουν τα καταστήματα, δίνουν τα παιχνίδια πιο φτηνά, ο κόσμος πουλάει τα δικά του για να πάρει την καινούργια κονσόλα που βγαίνει. Ας πούμε, όποιος θέλει τώρα να κάνει συλλογή Wii U, ας την κάνει τώρα. Γιατί σε 4-5 χρόνια δεν θα τα βρίσκεις. Ισχύει, όπως κάναν πριν από 7 χρόνια τα Wii που τα ξεπουλούσαν όλα στο σκότωμα. Δηλαδή, είχε γεμίσει η αγορά με Wii παιχνίδια όταν βγήκε το Wii U. Ακριβώς. Ναι, και είναι 2 διαφορετικά πράγματα. Πάντως, εμείς περιμένουμε να σου πω την αλήθεια από συλλεκτική και πλευρά και πέρα να πεθάνει εντελώς σε φάση να παγώσει το firmware για να σπάσει. Δηλαδή, με το που σπάσει, θα δεις ξαφνικά μια άνοδο στις τιμές, τουλάχιστον στην αγορά, στο Θεό. Δηλαδή, τώρα το πουλάνε 100 ευρώ, για παράδειγμα, σκέψου το χιλιάρι, θα πάει στο Θεό. Θα πάει στο Θεό. Όπως με τα 2DS. Όταν τα 2DS τα αγοράζαν όλοι και λέγανε τι θα τα παίξω, τα πουλούσαν κατευθείαν στα 50-60 ευρώ. Τώρα με το που βγήκε το Sun ξαφνικά όλοι ψάχναν να βρουν 2DS. Ναι. Είναι αυτές οι τάσεις άμα παρακολουθεί κάποιος στην αγορά, ρε παιδί μου. Εντάξει. Τώρα να πεις βαρετό αυτό, αλλά έχει την πλάκα του. Καταλαβαίνεις. Αν ασχολείσαι, ναι, έχει. Ναι, μου λες. Λες, σου λέω. Μια που το είπες και πιο τέτοιο. Xbox. Xbox όλα καλά. Ισχύει. Τι ισχύει. Ενώ ισχύει, μετράει πια σαν κονσόλα. Ας πούμε, από δικιά μου οπτική γωνία, γιατί στην ουσία το δικό μου το κανάλι είναι tech, δεν είναι gaming πιο πολύ, και παρατηρώντας τις τάσεις αγοράς βλέπω ότι σιγά σιγά άρχισαν τα πρώτα σκοτώματα, δηλαδή ο κόσμος έχει αρχίσει και το δίνει, για παράδειγμα το έχω δει 140 ευρώ με 10 παιχνίδια μαζί. Ναι. Που σημαίνει ότι περνάει καμπή. Δεν παρακολουθώ. Έχεις μια πολύ ωραία οπτική και βλέπεις λίγο την αγορά από την άποψη των χρηστών τι κάνουν. Αυτό δεν το ξέρω εγώ, δεν έχω εικόνα. Τώρα για το Xbox γενικά είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Από ποια άποψη. Ήτανε καμένο χαρτί από την αρχή έτσι όπως ξεκίνησε το Xbox One. Το γύρισε το παιχνίδι στη φάση ότι... έφτασε μια εποχή όπου και σε καλή τιμή ήταν το Xbox One και αφοσιώθηκε στα παιχνίδια και βγάλαν το Kinect έξω, κάνανε πράγματα, προσπαθήσανε πάρα πολύ. Το S είναι καταπληκτικό σαν κονσόλα. Το S... Το Scorpion λες. Όχι, το S, το Slim, το Xbox One. Αυτό θα έπρεπε να είναι το Xbox το κανονικό, έτσι θα έπρεπε να έχει βγει. Αλλά... τα βλέπω λίγο δύσκολα τα πράγματα για τη Microsoft. Και τα βλέπω λίγο δύσκολα γιατί, για δύο λόγους. Έπαιξε και δύσκολα και εύκολα ταυτόχρονα. Ένα, έπαιξε το χαρτί των Windows
Το οποίο δεν ξέρω αν θα τη βγει σε καλό. Πραγματικά δεν έχω αποφασίσει. Αυτό το ότι τα exclusive της τα βγάζει και στο PC. Παλιά δεν θα τη δημιουργούσε κανένα θέμα. Είναι στην crossover. Όμως, δεν άκουσα. Είναι crossover. Ας πούμε, για παράδειγμα, έβλεπα εχθές που σου έλεγα για το Β, ότι το Shovel Knight για το Β είναι crossover. Αν το πάρεις για το Β, μπορείς να το παίξεις και στο PS3 και στο PS4. Xbox, Microsoft, δηλαδή τα Forza, τα Gears of War, το Halo, το Quantum Break, όλα βγαίνουν και για PC. Ναι. Την περίοδο που το PC Gaming γνωρίζει αυτή την τεράστια άνοδο και άνθηση, θεωρώ ότι είναι πολύ, κάνει πάρα πολύ εύκολο σε κάποιον να πει «Έχω το πισάκι μου και παίρνω και ένα PS4 και είμαι κομπλέ». Να πάρω το ίδιο. Δεν μου λείπει τίποτα. Δηλαδή, ένας που μπορεί να παίξει στο PC, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι σαν και εμένα που δεν μπορούν να κάτσουν στο PC να παίξουν, δεν έχει κάποιο λόγο να πάρει Xbox One πλέον. Έχει λόγο να πάρει PS4, δεν έχει λόγο, δηλαδή αν θέλει να παίξει και λίγο στο σαλονάκι του κάποια παιχνιδάκια στο καναπέ του και τα exclusive έρχονται σαν κερασάκι τη Sony πάνω, του κάθεται μια χαρά και κάνει αυτό το συνδυασμό. Το ένα Scorpio? Πράγμα είναι αυτό. Πώς το βλέπεις, το Scorpio που θα έρθει, που θα βγει σε λίγο καιρό. Θα σου πω και για το Scorpio. Ναι, ναι. Γιατί και εκεί είναι λίγο στοίχημα το τι θα γίνει. Ένα δεύτερο πράγμα που έπαθε η Microsoft είναι ότι δυστυχώς για αυτή τα πολύ χοντρά της exclusive, δηλαδή οι τρεις πυλώνες της, Forza, Gears, Halo, τα δύο από τα τρία είναι εκτός μόδας. Έχουν κουράσει. Ναι, ειδικά δηλαδή, το Halo. Το Halo δεν είναι το Halo που δεν έχει την απήχηση πλέον. Είναι άλλο ένα shooter. Ενώ παλιά τα Halo δεν ήταν άλλο ένα shooter, ήταν το shooter. Τώρα είναι άλλο ένα shooter και όχι κυρίως για λόγους ποιότητας του παιχνιδιού. Το παιχνίδι μια χαρά είναι. Απλά δεν μπορεί να μας ενθουσιάσει όσο παλιά, γιατί όσο και να το κάνεις, είναι περίπτωση Assassin's Creed, ρε παιδί μου. Πόσα. Έχει μπουκώσει βασικά το... Μπράβο. Ναι. Εδώ μπουκώσαν τα Call of Duty. Μπουκώσανε τα Battlefield. Μπουκώσανε, δηλαδή. Και βλέπεις ότι η Sony, το ένα exclusive της μετάλλου, έχουν τεράστια διαφορά. Βασικά άλλο, είναι διαφορετικά είδη. Άλλο είναι το Horizon, άλλο είναι το Gears of War, άλλο είναι το Bloodborne. Το Bloodborne με κεφαλαία. Το Νίο το έπαιξες, άσχετο. Κάνω μια παρένθεση τώρα. Είναι στην ουρά και αυτό. Α, ωραία. Το έχω πάρει το Νίο και περιμένει. Μπράβο. Λοιπόν, ένα βασικό πρόβλημα που έχει η Microsoft αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει ξεμείνει από exclusive. Περιμένω την E3 να δω τι δηλαδή θα βάλει κανένα στούντιο, θα κάνει κάτι, θα αγοράσει κανένα στούντιο, γιατί αυτοί είναι και, έχουν και λεφτά για κάψιμο, ας πούμε, έτσι. Πρέπει έχουν, να το αλλά κάνει... τα και είναι λάθος τα λεφτά της, μου φαίνεται, και δεν στρέφονται εκεί που πρέπει να στραφούν, αλλά τέλος πάντων. Η Microsoft αυτό μου έχει δώσει να καταλάβω μέχρι τώρα. Προσπαθούν να κάνουν και άλλα πράγματα από πίσω στη Microsoft, επειδή είναι τέτοιος οργανισμός και γι' αυτό δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά που κάνουν. Ο καημός της ήταν να έχει ένα σύστημα που θα έχει τα Windows, θα έχουν τα πάντα όλα Windows και θα μας πιάσει από κινητά, κονσόλες, υπολογιστές, όλα θα είναι Windows. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Αλλά δεν ξέρω πώς θα τους βγει. Εκεί που απογοητεύεσαι βέβαια, βλέπεις τώρα την κίνηση με το αυτό επιπληρωμή που κάνανε, που θα έχει σε βασικά... Απεριόριστο παιχνίδι, 100 παιχνίδια, πόσο είναι και παραπάνω. Αυτό μπορεί να αλλάξει όλα τα δεδομένα όλης της αγοράς, να ξέρεις, είναι χοντρή κίνηση αυτή. Βασικά είναι τζάμπο παιχνίδια, δώσε, πόσα είναι η συνδρομή γι' αυτό νομίζω. Είναι 10 δολάρια το μήνα. Τίποτα. Και παίξει όσο θες, κατέβασέ τα, και όχι σαν την κοροϊδία του PlayStation Now, είναι μπόμπα, δηλαδή τα κατεβάζεις, παίζεις κανονικά. Αυτό είναι από τα πράγματα και τις υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να αλλάξουν την αγορά και μπορεί να μας απασχολήσουν πολύ στο μέλλον. Γενικά είναι τεράστιο βάλιο με το καλό σκεφτείς. Ξαφνικά έχεις στα χέρια σου με 10 ευρώ το μήνα, πες 100 και κάτι δολάρια το χρόνο, ρε παιδί μου. Αν και δεν θυμάμαι τώρα τις τιμές ακριβώς, και εγώ να σου πω την αλήθεια, έχεις
100 παιχνίδια που σε αξία σε βγάζουν πόσο. Δηλαδή παίρνεις μια κονσόλα μεταχειρισμένη. Δηλαδή ο σκοπός τους είναι ότι θα είναι αυτά τα 100, δεν θα τα βγάζουν όλα και θα βάζουν άλλα 100, αλλά θα ανανεώνονται. Βασικά είναι ένα Netflix για κονσόλες. Κοίτα, και πιστεύω ότι το συζητούσαμε πέρυσι. Πέρυσι, πρόπερσι βασικά, είχαμε μια εκπομπή και κάναμε στο Twitch το Game Files με κάποιους φίλους. Ξέρεις, σε χαλαρό επίπεδο και συζητούσαμε. Και το λέγαμε τότε για αστείο να δεις που η Microsoft θα το πάνε και η Sony και όλα αυτά να το κάνουν σε φάση με συνδρομητικά πακέτα. Δηλαδή, πάνε πια και τα digital, πάνε και τα τέτοια, θα γίνει ένα Steam αλλά επιπληρωμή σε φάση θα τα νοικιάζεις τα παιχνίδια και θα τα παίζεις. Και τσούκου τσούκου σιγά σιγά η Microsoft πάει να το πετάξει και το πετάει ήδη η πρώτη στο τέτοιο, ότι ξέρεις κάτι, αυτό, συνδρομητικό και αντιγιά. Και νομίζω ότι θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι σιγά σιγά μα πιάσει αυτό. Ναι, δεν νομίζω να μην πιάσει, δεν ξέρω το πόσο γρήγορα και το... Είναι λίγο, ξέρεις, εκεί περίεργα και τα πράγματα με τους third party, γιατί εντάξει, τα δικά σου παιχνίδια μπορεί να τα κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά ο άλλος που φτιάχνει ένα παιχνίδι και το βγάζει στην αγορά 69 ευρώ, έτσι, και για αυτόν τα είναι 40 ευρώ, ξέρω εγώ. Ναι. Έτσι. Τι συμφωνία θα κάνει με τη Microsoft, ok, να το βάλεις το παιχνίδι μου στην υπηρεσία σου, εσύ θα παίρνεις 10 ευρώ, εμένα θα μου δίνεις. Θα μου δίνεις, ξέρω εγώ, 1 ευρώ, 1 δολάριο κάθε download που γίνεται, θα μου δίνεις 2, 5 δολάρια κάθε download που γίνεται. Πολύ ουσιαστικό ρόλο στο πόσο θα πιάσει αυτό, είναι το τι συμφωνία έχει παιχτεί με τους third party πίσω από. Κοίτα, αυτό για να, γίνει, για να το ανοίξουν, για να το ανακοινώσουν, πάνε που τις συμφωνίες έχουν κλείσει. Τουλάχιστον για τα 100 αυτά παιχνίδια οι συμφωνίες έχουν πέσει. Ναι, έχουν κλείσει, απλά δεν ξέρω πόσο τους συμφέρει τι. Δηλαδή τι τους συμφέρει καλύτερα. Το retail, το scout τώρα 69. Εκτός και άμα βγάλουν όλους τους τίτλους, ας πούμε, τι τρέχει τώρα σε μια εταιρεία. Ας πούμε, Assassin's Creed το 15. Θα πάρεις από το 14 και κάτω όλους τους προηγούμενους τίτλους και οι καινούργοι θα τους πουλάω εγώ και μόλις περάσεις στο επόμενο στάδιο, για παράδειγμα, θα ήταν μια καλή λογική. Πάρτον, αφού τους άλλους δεν τον αγοράζει κανένας, μόνο μεταχειρισμένα ή. Και αυτό έχει βάση, ναι, και αυτό μπορεί να το δεις να γίνεται. Δηλαδή να είναι κάποιοι κράχτες καινούργια και τα περισσότερα να είναι παλιότερα στη φάση αυτή που λες. Δεν ξέρω, πάντως είναι. Πολύ σημαντική κίνηση από τη Microsoft. Και τώρα όσο αφορά το Scorpio, έχω μπλεχτεί λίγο. Έχω μπλεχτεί λίγο στο προς... όχι αν θα έπρεπε να το βγάλει. Εάν θα πρέπει να το βγάλει σαν νέα κονσόλα, νέο Xbox, να κάνει μια καινούργια αρχή. Δηλαδή την έχει χάσει αυτή τη γενιά πανηγυρικά, δεν σώζεται η κατάσταση με τίποτα. Μόνο να χειροτερέψει μπορεί. Απ' την άλλη, κάτι που διάβασα δεν θα είναι έτσι και χτες παρακολούθησα μια συνέντευξη του... Πες το ναι. Γιατί ξεχνάω ονόματα. Μπάλμερ δεν υπάρχει πια, νομίζω. Ποιος? Μπάλμερ της Microsoft. Δεν τους ξέρω και εγώ να σου φανταστώ. Να φανταστείς από ονόματα δεν είναι τα πάντα. Ποιος Μπάλμερ? Ο τέτοιος, ο Φιλ Σπένσερ. Α, αυτόν τον έχω ακουστά, ναι. Λοιπόν, ο Φιλ... ο οποίος είπε, με λίγα λόγια, τη συνέντευξη την έδωσε στο IGN, ότι θα συνεχίσουμε να πουλάμε, πρόσεξε τώρα, αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο που είπε, γιατί άλλο να το λέει η Sony, η οποία είναι καβάλος στάλογο, άλλο η Microsoft. Δεν πίστευα ότι θα το πει αυτό. Θα συνεχίσουμε να πουλάμε, δεν κοροϊδευόμαστε. Το Scorpio θα είναι κάτι για ειδικό κοινό. Άρα έχουμε μια κατάσταση πάλι σαν το Pro. Δηλαδή θα το βγάλουν και θα είναι κάτι στην άκρη για τους πολύ καμένους, ξέρω εγώ, που θέλουν τη super τούμπανο δύναμη. Αυτό δεν είναι κακό, δεν το λέω σαν κακό. Δεν ξέρω όμως αν βοηθάει τη Microsoft στη λογική του ότι είσαι ένα καμένο χαρτί σε αυτή τη γενιά και εσύ είσαι μάλλον αυτός ο οποίος θα πρέπει να τα σβήσει όλα και να ρίξει ξανά ζαριά με κάτι καινούργιο και πιο θελκτικό. Δεν ξέρω. Σου πω, ξέρεις, θα φαινόταν λογικό σε μένα. Ας πούμε τώρα η τιμή του Xbox πόσο είναι, 3 εκατοστάρικα? Κάπου τόσο. Το One. Το One, κάπου τόσο. Το One είναι 199 ευρώ refurbished, 250
Συνήθως το βρίσκεις 250 καινούριο κανονικό. Ωραία, κοίτα, σκέψου. Το, ένα σούπερ πακέτο θα το κάνουν. Πιστεύω ότι θα το κάνουν για να πουλήσει. Σου λέει, δώσε μας 400 ή 350 με τη συνδρομή μέσα για ένα χρόνο. Εκεί θα ξεπουλήσει τρελά. Δηλαδή πιστεύω ότι παίζει να γίνει. Αν κάνουν πακέτα καλά και σου λέει, δώσε μου 350 και πάρει και τη συνδρομή δώρο με το Σκόρπιο, ή άντε και στη χειρότερη 400 για τη συνδρομή δώρο για ένα χρόνο, πιστεύω ότι θα πάρει μεγάλη ανάσα. Δηλαδή θα με έψινε με 400 ευρώ να έχω 100 παιχνίδια μαζί. Ναι. Δηλαδή μπορεί να μην τα έχω στα χέρια. Άλλη, ναι, να σου πω, θα σε έψινε μεν, αλλά απ' την άλλη, αφού πάρει την κονσόλα. Δεν θα σε έψινε τι να δώσει ένα δεκάρικο το μήνα. Ναι, ισχύει. Δηλαδή σκέψου ότι την ώρα που αγοράζεις ένα παιχνίδι 70 ευρώ, μπορείς να πεις άστο δεν το αγοράζω και 7 μήνες περιμένω. Θα έχω 100 παιχνίδια κάθε μήνα. Να τα άγρια. Αλλάζω, παίζω όποιο θέλω. Να... Άγρια, άγρια, άγρια. Δηλαδή, ισχύει, ισχύει απόλυτα. Ας πούμε, χθες έβλεπα. Σου λέω, χθες όλο το απόγευμα, επειδή σετάριζα το Vita, καθόμουν και χάζευα τους τελευταίους μήνες τι βγάλανε στο PlayStation 1. Πώς λέγεται, Plus 1, δεν τα θυμάμαι κιόλας καλά τα ονόματα. Και έβλεπα τι παιχνίδια δώσανε, ας πούμε, π.χ. για το Vita, για το ένα για το άλλο. Και λέω, πλάκα κάνει. Δηλαδή, γιατί, για ποιο λόγο να δώσω εγώ 100 ευρώ, 40 ευρώ, 50 ευρώ, πόσο είναι οι συνδρομές. Δηλαδή, είναι τα μισά παιχνίδια από αυτά σκουπίδια. Λίγα αξίζουν που σου δίνουν. Και ο άλλος με τα μισά λεφτά ή με τα ίδια λεφτά όμως σου δίνει τους δεκαπλάσιους τίτλους και με καλύτερη ποιότητα και το ένα και το άλλο. Για ποιο λόγο να μην επενδύσεις εκεί. Γενικά σε αυτό. Επειδή ένα άλλο πολύ καλό πέρα από το backwards compatible που έχει κάνει η Microsoft αυτή την περίοδο, παρόλο που σου λέω είναι λίγο στα κάτω της. Και κυρίως γιατί όλο το χαρτί είναι στα παιχνίδια, παιδιά, έτσι. Όλα κρίνονται από το τελικά τι παιχνίδια θα έχει η κονσόλα σου και πόσα και τι υποστήριξη θα έχουν. Ένα άλλο πολύ καλό, δίνει στο One πάρα πολύ καλά παιχνίδια σου. Δίνει δύο τίτλους 360 κάθε μήνα, ναι. Οι οποίοι τίτλοι 360 δεν είναι του πεταματού και είναι κανονικοί 360, οι οποίοι παίζουν στο One. Εγώ έπαιξα Dark Souls 1 στο One, με το χειριστήριο του One, κυρίως στον καναπέ μου κτλ. Το χειριστήριο πρέπει να είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Το ζηλεύω, το θέλω να το πάρω ξεχωριστά κάποια στιγμή για το PC το χειριστήριο. Ναι, εντάξει, δηλαδή κοίταξε να δεις τώρα. Άμα έχεις PC και έχεις οποιοδήποτε άλλο χειριστήριο πέρα από το One. Το 360 έχω είναι η αλήθεια, αλλά ξέρεις, σκέφτεσαι να το δώσεις τα 50 ευρώ. Όχι, είναι μακράν ανώτερο και από το 360. Το 360 ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε και τώρα ό,τι καλύτερο υπάρχει είναι το One για μένα, ναι. Από τη δική μου άποψη. Δίνει καλά παιχνίδια. Εντάξει, το One δεν είναι τίποτα το φοβερό, αλλά με συνδυασμό το ότι παίρνεις 4 παιχνιδάκια το μήνα, καμία σχέση με τη Sony που έχουμε φλωμώσει το indie, έτσι, πολύ indie. Φου, καλά είσαι. Εν τω μεταξύ, χαλαρά, η καλύτερη εποχή για να επενδύσεις, αν θες να πάρεις μεταχειρισμένα One και αυτά, είναι τώρα. Σου λέω 140 ευρώ, συν 10 παιχνίδια, συν δώσε και για το λογαριασμό 50 και με 190 ευρώ έχεις όλο τον κόσμο των παιχνιδιών στα χέρια σου. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη στιγμή κάποιος άμα θέλει να επενδύσει σε ένα One για να βγάλει. Αλλά για να δεις τώρα τη διαφορά, όταν η Sony ήταν δεύτερη, καταϊδρωμένη, ήθελε να μαζέψει κόσμο και το PS Plus δεν ήταν υποχρεωτικό για να παίξει ο άλλος online. Έτσι. Ναι. Έδινε τα ντερά της στο Plus. Όταν σου λέω τα ντερά της, τα ντερά της. Εμένα το τι έχω από το Plus δώρο. Αυτά μπορείς να τα παίξεις μετά όποτε θες να τα κατεβάσεις. Όχι. Όσο είσαι ενεργός στο Plus, τα παίζεις. Ναι, κατάλαβα. Όποτε θες, κατεβαίνουν. Πάντα είναι στο σκληρό σου. Αλλά μόλις ξεγραφτείς από την υπηρεσία ή δεν την ανανεώσεις, όταν πας να τα ανοίξεις, σου λέει κάνε ανανέωση μεγάλη στο Plus. Ναι. Αυτό δεν με απασχολεί, αλλά σου λέω τώρα ότι όσο λοιπόν θέλανε να μαζέψουν τον κόσμο τους, δίνανε ωραία πράγματα. Τι έγινε μετά, με το PS4 έγινε υποχρεωτικό το Plus και για το online. Οπότε όλος ο κόσμος έβαλε Plus. Και αφού έβαλε όλος ο κόσμος Plus, υπάρχει ένας λόγος να ξεσκιστώ εγώ να δίνω καλά παιχνίδια κάθε μήνα. Ούτε καν. Λέω, χτες δύο κατέβασα για το Vita που είχε μέσα το Plus.
Και τα δύο τα ζήσα μέσα στο πρώτο πεντάλεπτο. Λέω σοβαρά, πλάκα μας κάνουν τώρα. Τι είναι αυτά. Φάγανε σουτ και τα δύο. Το τωρινό του μήνα ούτε καν. Εγώ τα περισσότερα τα βάζω στο library. Ούτε καν τα κατεβάζω πλέον. Γιατί βαριέμαι να το κατεβάσω και να το σβήσω. Απλά στο library, μήπως και κάποιο είναι κανένα διαμάντι που δεν το έχω πάει χάρη, χαμπάρι τώρα και το πάρω χαμπάρι σε 5 χρόνια, ξέρω εγώ. Και ναι, και εγώ δεν τα δοκιμάζω καν. Τέλος πάντων, να δούμε. Μακάρι να πάει. Το θέμα είναι να υπάρχει ανταγωνισμός για να υπάρχουν και normal τιμές και καλύτερη ποιότητα. Αλλά το τρενάκι τώρα είναι η Sony κατά ψέματα. Δηλαδή παίζει μόνη της παιχνίδι, κάνει χαλάζει μόνη της στον δρόμο. Να δούμε τι θα γίνει με τις άλλες. Πάντως τα maps είναι χαλαρά, σου λέω. Εάν, επειδή κονσόλα δεν έχω κανονική, δηλαδή σκέψου η τελευταία κονσόλα που έφτασε στα χέρια μου είναι το PlayStation 2, το οποίο μου ήρθε πριν από μια εβδομάδα, φαντάσου. Ωραία. Λοιπόν, άκου να σου πω τι θα κάνεις. Θα τα πουλήσεις όλα, θα τα βάλεις σε ένα κουτί, PlayStation 2, Vita, 3DS κτλ. Και θα πάω να πάρεις ένα PS4 να βρεις την υγεία σου. Δεν ξέρω ρε, δεν μου πάει η καρδιά. Ξέρεις, άμα είσαι select και μαζεύεις σε φάση, δύσκολα σπάς τέτοια. Σε μένα το λες τώρα. Δηλαδή με πόνο καρδιά, σκέψου, έδωσα, καλά το ένα το 3DS το έδωσα στο κολλητό μου, το έκανα δώρο για να παίξει τα Pokemon. Το άλλο το πούλησα μαζί με κάτι άλλα πράγματα που είχα και η καρδιά μου ακόμα πονάει. Δηλαδή, ναι μεν πήρα το Master Hunter, αλλά το μυαλό μου είναι σε εκείνο που έδωσα, δηλαδή εντάξει. Ναι, έτσι είναι. Αλλά εντάξει. Είναι πώς πρέπει να προχωρήσουμε και παραπέρα, δηλαδή πρέπει να δοκιμάσεις και καινούργια πράγματα. Εντάξει, βγάζουν εντωμεταξύ κάργα προσφορές για το PS4, δηλαδή δεν είναι τρελά τα λεφτά τώρα. Προχτές το είχαν την ημέρα λανσαρίσματος του Switch, το κατεβάσανε 199 ευρώ. Εν τω μεταξύ ακόμη, καλό είναι σε φάση, μου αρέσει γιατί το PS4, ναι μεν έχει ακριβά παιχνίδια, αλλά μπορείς να βρεις τόσο πολύ καλές τιμές στην αγορά των μεταχειρισμένων, να κάνεις μια καλή συλλογή, να δοκιμάσεις παιχνιδάρες με πολύ λίγο κόστος. Δηλαδή, η λογική για μένα είναι, θα πάρω το PlayStation, αλλά δεν πάω να παίρνω day one από το κατάστημα 60 ευρώ, θα πάω να πάρω second hand και θα τα χαρώ και μια χαρά. Δηλαδή... Και αν περιμένεις μερικούς μήνες και second hand να μην τα πάρεις, πέφτουνε πολύ. Δηλαδή, ποιο κοίταγα προχθές τώρα. Α, κοίταγα ας πούμε τη συλλογή την Bioshock που έχει βγει. Ναι. Και την οποία τη βρήκα 28 ευρώ. Τίποτα. Εντάξει τώρα, είναι και τα 4, 4 ή 3 είναι. 3. Είναι και τα 3 Bioshock μέσα, με όλα τα DLC τους και τα πάντα. Το τελευταίο είναι ακόμα φρέσκο, πέρασε 28 ευρώ καινούργιο. Και δεν είναι πάρα πολύ καιρό που έχει βγει αυτό, ας πούμε, στην αγορά. Τα Uncharted που είναι όλα πακεταϊσμένα. Το αγαπημένο μου το Fallout, ας πούμε, που περιμένω να πέσει κάτω από 10 ευρώ για να το πάρω. Το Fallout είναι από τα λατρεμένα παιχνίδια. Έχει κατρακυλήσει εδώ και μήνες στα 20 ευρώ στα ζήτητα, έτσι. Σε κονσόλα, όχι σε PC, Σε κονσόλα, ναι. Ναι, εγώ θέλω να το πάρω στο PC να το παίξω και περιμένω να πέσει κι άλλο, δηλαδή σε φάση... Τώρα να το παίξω... εντάξει, μιλάμε είναι 20 ευρώ και 15 μεταχειρισμένο, 14 κάπου εκεί το Fallout. Το πρώτο παιχνίδι που παίξα σε υπολογιστή ήταν το Fallout το 1. Δηλαδή τα λατρεύω αυτά τα παιχνίδια, αλλά σκέψου τα έχω παίξει όλα μέχρι το New Vegas, τα έχω τερματίσει το New Vegas 2 φορές, το Fallout και αυτό 2 φορές χαλαρά και 1 φορά με τον αδερφό μου μαζί, δηλαδή ξέρεις κάτι, τα έχω λιώσει και το 4 απλά ακόμα περιμένω, δηλαδή δεν νιώθω έτοιμος να ασχοληθώ με αυτό γιατί είναι για μένα ακριβό ακόμα. Πόσο έχεις το PC, έχει γραφικάρες όμως, πλάκα κάνω, πόσο έχεις το PC. Η τιμή του, νομίζω έχει ακόμα 40 κάτι ευρώ, πιστεύω, okay. Νομίζω. Είναι πολλά. Στο Steam είναι πανάκριβο, δεν το παίρνεις από Steam, αλλά η τιμή του, εκτός και αν έχει πέσει. Απλά, μια καλή συμβουλή είναι τώρα και αυτό που έχω στο μυαλό μου να βγει Game of the Year, να βάλω και τα DLC μέσα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω εγώ. Ποιο να βγει Game of the Year, θα καεί, μην μιλες τέτοια πράγματα. Εννοώ σε φάση έκδοση, κοίτα, θα το βγάλω όλο μαζί πακεταρισμένο, με όλα τα DLC πακέτο, ρε παιδί μου, σε τέτοια φάση Game of the Year. Δηλαδή, δεν αξίζει να πας, για μένα είναι καμένα λεφτά να πας να πάρεις το τέτοιο και να δώσεις 29 ευρώ που έχει μόνο το Season Pass για να πάρεις και τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ένα καθαρό 50 θα το φας αυτή τη στιγμή όπως να πάρεις PC. Οπότε, ας βγουν όλα μαζί στα 25 ευρώ όπως βγήκε το ωραίο το Witcher που όποιος περίμενε, τα πήρε όλα μαζί με 25 ευρώ. Πάω και το παίρνω την ίδια μέρα κιόλας. Ναι, και το Witcher πολύ κατρακύλα έχει φάει. Πέρασαν 2 χρόνια, αρέσει όμως. Πέρασαν 2 χρόνια, ναι, όντως.
Δηλαδή τα Witcher, το ντόρος τους γίνεται το πρώτο τρίμηνο. Μετά τα Witcher πέφτουνε. Δηλαδή, παιχνιδάρες. Είμαι αυτός που πήγα και έδωσε 140 ευρώ και πήρα τη συλλεκτική με το άγαλμα. Αλλά έχω φίλε, παίξει είναι, και 20 είναι όντως τόσο παιχνιδάρα. Να σου πω ρεαλιστικά, τα έχω παίξει όλα. Δηλαδή, εγώ από το να πρώτο. Σου πω, το πήρα το τελευταίο. Όλα τα Witcher τα παρατάω στην αρχή. Το τελευταίο το παράτησα στην πρώτη μισή ώρα. Δηλαδή κουράστηκα τόσο πολύ, δεν έκανα τίποτα. Αλλά ήταν βέβαια, ήταν το καλοκαίρι και ήταν σε εποχή Dark Souls. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα κι εγώ. Έχω πήγαινα φτάσει από εδώ, πήγαινα από εκεί, σαν την άδικη κατάρα. Μίλαγα, βαριόμουν να διαβάζω, λέγανε εκεί πέρα κάτι μαλακίες. Δεν έκανα τίποτα. Ξέρεις, είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όπως το λες, ακριβώς το νιώθω κι εγώ. Και είμαι ένας άνθρωπος που έχω σκάσει τα λεφτά για το Witcher. Αν και. Ήμουνα. Το αστείο ποιο ήταν, όταν είχε ξεκινήσει το Witcher, ήμουνα και είχα κάνει και βίντεο ειδικό τότε στο κανάλι και έφαγα και κράξιμο γι' αυτό. Όλο αυτό το hype που είχαν δημιουργήσει με το Witcher, σκέψου, το πλήρωσα, αλλά ήμουν αυτός που το κατέκρινε, ρε παιδί μου, και δημόσια. Ότι το είχαν κάνει στο Θεό, να δεν είναι τόσο στο Θεό το παιχνίδι. Και σου λέω, έχω το δικαίωμα να το κρίνω αυτό από τη στιγμή που έχω σκάσει 140 ευρώ, έτσι, συν όλα τα άλλα. Έχω τη συλλογή όλη με τα βιβλιαράκια, με τα περιοδικά, με τα game guides, με όλα τα ωραία πραγματάκια, τα extra. Το πρώτο το έπαιξα πολύ μετά από την εποχή του. Εντάξει, δεν μ' άρεσε γιατί το έπαιξα παλιά, δεν άντεξα να το πω πολύ γιατί ήταν κουραστικά τα γραφικά. Το δεύτερο το πήγα μετά από ένα σημείο με κούρασε, όπως λες και εσύ. Το τρίτο είναι η αλήθεια ότι ξεκίνησα ωραία καλά. Το PC ακόμα και σήμερα μετά από τόσο update έχει φάει κάτι ωραία glitch. Δεν ξέρω τι φταίει, που σκάλωσε. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, ας πούμε, ξέρεις, πας σε ένα μέρος, κάνεις το quest που έχει εκεί και στο χάρτη το δείχνει ότι είναι ενεργό ακόμα. Και εμένα με τρελαίνει αυτό το πράγμα όταν ανοίγω το χάρτη και βλέπω εκεί που έχω πάει έναν ενεργά τα εικονιδιάκια. Είναι αρρώστια, γιατί είναι που είναι χάος τα εικονιδιάκια εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο που δεν θυμάμαι, έχω πάει σε ένα μέρος και για να βρω το επόμενο fast travel πρέπει να πάω 15 χιλιόμετρα. Και όλος παραδόξως εκεί γύρω γύρω όλοι είναι 150 level πιο μεγάλοι από μένα και πεθαίνω συνέχεια. Και έχω παίξει 25 ώρες σύνολο. Που εντάξει, είναι, σε κουράζει. Είναι και η φάση ότι αν δουλεύεις και είσαι μεγάλος ηλικία, άμα ήμουν 20 χρονών θα το χαλιώσει. Αλλά μπράβο, στην ηλικία που είμαι, και το έχω πει πολλές φορές, τα παιχνίδια αυτά θέλουν να είσαι ξεκούραστος και να μην έχεις, να έχεις καλό mentality, να έχεις καλό στο ναι, μυαλό. Τώρα έχω όρεξη να κάνω αυτό. Δηλαδή, να εγώ τώρα θα τελειώσω. Να στον κόσμο αυτό. Ναι. Αυτό θα τελειώσω. Τελειώνω 10 η ώρα το βράδυ από τη δουλειά, τελειώνω 9 η ώρα το βράδυ από τη δουλειά ή από το οτιδήποτε κάνω. Δεν πρόκειται 10 η ώρα εγώ να κάτσω το βράδυ να παίξω 2-3 ώρες να πάω από το ένα σημείο στο άλλο. Μόνο για να πάω από το ένα σημείο στο άλλο και να τα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω, θα φάω 10 ώρες. Πόσο να παλέψω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτά είναι γαμάτα να τα πεθάνεις όταν είσαι φοιτητής. Δηλαδή, ας πούμε, σκέφτομαι και το Fallout που λες. Το είχα λιώσει το 2009 που ήμουν 4ο έτος, 5ο έτος, τι ήμουνα, και δεν είχα να κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου και το πήγα 100%. Εντάξει, αυτό είχα χρόνο, δεν έκανα τίποτα άλλο όλη μέρα. Αλλά τώρα δεν μπορώ να το κάνω. Συγγνώμη, αλλά θέλω γραμμικά παιχνίδια. Θέλω να ξεκινάω, να τελειώνω και αυτό. Γι' αυτό και το μόνο παιχνίδι που απόλαυσα και δεν το περίμενα είναι το προηγούμενο, το Tomb Raider. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι με ξεκούρασε τόσο πολύ. Ναι, ναι, πολύ ωραίο. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Ναι, και εγώ στο Witcher γι' αυτό το προσπέρασα. Δεν, και ούτε πρόκειται να ξανασχοληθώ, δηλαδή δεν. Θέλει καθαρό μυαλό. Αν δουλεύεις και σαν το σκυλί όλη μέρα και θες μετά να κάτσεις να χαλαρώσεις, θες κάτι να σε κουράζει. Δηλαδή, σκέψου, έχω αρχίσει να επανεκτιμώ τα μπαμ μπουμ παιχνίδια, ενώ ποτέ δεν ήμουν τον first person shooter άνθρωπος. Δηλαδή, με strategy ξεκίνησα και με strategy έχω κάνει. Τώρα με χαλαρώνει πάρα πολύ να παίρνω ένα όπλο σε ένα παιχνίδι και να πάω να σκοτώνω κόσμο αβέρτα. Δηλαδή, πρόσφατα πόσο χαλαρωτικό είναι. Ναι, ρε φίλε, εδώ χαλαρώνουμε εμείς με Dark Souls. Τι μου λες τώρα. Γιατί ξέρεις, γιατί. Ανεξάρτητα από τη δυσκολία που άμα το μάθεις δεν είναι τόσο δύσκολο όσο. Οι πρώτες 500 ώρες είναι οι δύσκολες. Στον Dark Souls ξεκινάς και παίζεις απευθείας. Σφάζεις ναι. κόσμο. Και λες, απ' έξω μισή ωρίτσα, απλά να φαρμάρω αυτό. Σήμερα. Ναι. Την επόμενη μέρα λες, θα παίξω μισή ωρίτσα μέχρι το επόμενο boss. Μόλις φτάσω στον boss, αράζω στον bonfire και περιμένω. Ή μετά λες, θα παίξω μόνο τον boss. Ξεκινάς και παίζεις κάτι και λες θα παίζω μόνο τον boss. Δεν έχεις τώρα ανοίξει το χάρτη. Μία και ώρα νευριάζεις και όλα και βγάζεις τα νεύρα. Δεν έχει διαλόγου στο ναι. το Dark Souls. Αυτό το έκανα πέρσι, δηλαδή που δεν είχα χρόνο και από ένα σημείο αφού το έκαψα και το ξέρω το παιχνίδι, το Dark Souls, άμα το μάθεις, επειδή είναι γραμμικό, ξέρεις που θα σου βγουν οι εχθροί,
γιατροί, σε ποιο σημείο, τα πάντα. Έκανες συγκεκριμένα πράγματα, έκανα αποστολές περίεργες. Ναι. Μόνος μου, έτσι, έβαζα πράγματα στο μυαλό μου. Πάω, θα πάω από εδώ, θα πάω από εδώ. Ναι, ή τώρα θα φάω αυτούς μόνο με μαγικά, ξέρω εγώ. Αυτό το κάνω με τον Diablo αυτή την περίοδο, να σου πω ώρες-ώρες. Δηλαδή λέω, να ξεκουραστώ λίγο, ας μπορώ να φαρμάρω κανένα boss εκεί πέρα, ρε παιδί μου, και μετά το κλείνω, client mine. Δηλαδή σε φάση ανοίγω-κλείνω. Με αυτό είναι. Χρόνος. Ξέρεις τώρα, να βγαίναμε στη σύνταξη από τα 30-40, μετά όλη μέρα με ένα gamepad στο χέρι και τόσο πόνο. Αλλά δεν γίνεται, δυστυχώς. Η δουλειά μας δεν είναι πλέον και δεν ήταν και ποτέ, νομίζω, να κάνουμε κριτικές παιχνιδιών και να πληρωνόμαστε από αυτό. Οπότε σε φάση, εντάξει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ο χρόνος, κάνεις και εσύ τα ανάλογα τέτοια. Πάντως πρέπει να δοκιμάσεις, σου λέω, το Darkest Dungeon. Αν νομίζεις ότι αυτό που παίζεις το τέτοιο είναι σκληρό παιχνίδι, στο Darkest Dungeon θα πεις, θεέ μου, δεν πιάνει τίποτα μπροστά του. Δηλαδή... Δεν αμφιβάλλω. Μερικά, θυμάσαι το. Μερικά τέτοια indie είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ναι. Αλλά δεν, πίστεψε με, δεν είμαι. Ο λόγος που τελικά αγάπησα τόσο τα Dark Souls και τα Bloodborne και αυτά τα Souls δεν είναι επειδή είναι δύσκολα. Ίσα-ίσα, όταν τα παίζω πολύ και τα καίω, τα παίζω νερό γιατί είμαι overleveled πλέον. Ναι. Για παράδειγμα, πολύ πιο εύκολα θα σου βγάλω το NG+2 παρά το κανονικό, το πρώτο. Άμα με ξαναβάλεις τώρα, μετά από 600 ώρες, να παίξω Dark Souls 3, στο πρώτο playthrough θα χάσω πολύ περισσότερες φορές και θα δυσκολευτώ, παρόλο που το ξέρω το παιχνίδι, από το δεύτερο και το τρίτο. Παρόλο που έχουν ανεβάσει τη δυσκολία των boss, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι όπλο έχεις, πόσο το έχεις αναβαθμίσει και πόσο έχεις αναβαθμίσει το χαρακτήρα σου. Το όλο μυστικό και ο λόγος που τα λένε αυτά τα παιχνίδια δύσκολα είναι γιατί απλά όταν ξεκινάς είσαι σκουπίδι στα πάντα. Έχεις σκουπίδι όπλο, σκουπίδι χαρακτήρα. Ναι, πρώτα πρέπει να τον πας στο Θεό. Όταν τον πας, όχι στο Θεό, αλλά όταν τον πας σε ένα σημείο που πρέπει και μάλιστα όταν έχεις μάθει του τι πρέπει να κάνεις, να μην πετάς πόντους δεξιά-αριστερά εκεί που δεν χρειάζεται, τα πάντα απλουστεύονται πάρα πολύ. Δηλαδή η δυσκολία του Dark Souls ποια είναι, ότι συναντάς το πρώτο mob και το πρώτο mob κάνεις ολόκληρη μάχη, λες και είναι boss για να πέσει. Όταν όμως μετά από ώρες ξαναγυρνάς στην ίδια περιοχή, είσαι πλέον overlevel και αυτό το ίδιο mob πέφτει με ένα hit, δεν είναι καμία δυσκολία. Είναι όπως είναι όλα τα παιχνίδια του Θεού. Με ένα hit. Αυτό πλάκα-βλάκα τώρα θα γελάσει, αλλά το είχα νιώσει στο Fallout. Πολύ στα αρχή ζόρια, μετά μόλις έχει πάει 30 level και έχει κολλοντηθεί, έμπαινε μέσα, τα σκόντεν σαν να λες, παιδιά, αντιγεια. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στα Dark Souls. Ναι, και νομίζω ότι στην πλειοψηφία των παιχνιδιών, μόλις τον φτιάξει το χαρακτήρα και το πα μετά από ένα σημείο, είναι όλα σε φάση απλά. Πάντως, το ωραίο είναι ότι. Καλώς και κακώς είμαστε σε. Και αυτό είναι πολύ καλό, μάλλον. Ότι είμαστε σε μια εποχή που προσφέρονται τεράστια διαμάντια που δεν μπορείς να τα φανταστείς ότι θα βγαίνανε πριν από μερικά χρόνια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα έβλεπες πριν από 10 χρόνια, τι. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα βγουν όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια τέτοια εποχή που υπάρχουν τόσα πολλά, αλλά βέβαια εν μέρει άτυχοι γιατί δεν μπορούμε να τα αποκτήσουμε όλα αυτά. Δηλαδή, πρέπει να είσαι πολύ επιλεκτικός με το τι θα παίξεις και το τι θα διαλέξεις να δοκιμάσεις. Κοίτα, εγώ θεωρώ τυχερή. Σίγουρα το gaming είναι η καλύτερη περίοδος, είναι πολύ καλύτερα από την παλιά, από την άποψη της ποιότητας και της ποσότητας των παιχνιδιών. Όμως, θεωρώ ότι μπορούμε να παίξουμε πολλά παραπάνω από ό,τι μπορούσαμε να παίξουμε παλιά. Ναι. Δηλαδή, κουτσά στραβά και πάρα πολλά μεταχειρισμένα βρίσκεις και αυτά. Στο Steam, όποιος έχει PC, μια-δυο φορές το χρόνο κάνει κάτι πάρα πολύ καλές προσφορές. Αυτά και με αυτά έχω φτάσει 300 παιχνίδια στο Steam από εκεί που δεν είχα κανένα. Τώρα δηλαδή μου είπες ότι είμαστε λίγο άτυχοι που δεν μπορούμε να τα παίξουμε όλα και τα λοιπά και έχεις 300 παιχνίδια. Ναι, να μας ακούσει κανένα σοβαρός άνθρωπος να μας κάνει. Έχεις 300 παιχνίδια, ρε μεγάλε, δηλαδή 300. Είναι αυτό που λέμε, στις δισκοθήκες συμβαίνει αυτό.
Ξέρεις, είχε ο άλλος συλλέκτης δίσκων, ξέρω εγώ, 60.000 βινίλια, 10.000 CD, κοιτάει τη δισκοθήκη του και λέει, μαλάκα, πρέπει να πάω να πάρω κανένα CD, δεν έχω τι να ακούσω. Είναι το ίδιο meme, δεν έχω τι να παίξω. Ναι, αντίστοιχο, 300 βινίλια, δεν έχω τι να παίξω, να πάρω κανένα παιχνίδι. Δεν είναι, έχουμε παιχνίδια να παίξουμε. Έχουμε, εντάξει, απλά εδώ. Yes, πολλές και... Ακόμα και το Plus και, τα... και το Xbox Live και αυτά που δίνουν αυτά τα δύο παιχνίδια το μήνα δώρο, είναι δύο παιχνίδια το μήνα δώρο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ξέρεις, με 40 ευρώ, πες 40 ευρώ έχει ένα παιχνίδι στην τελική, θα ναι, το καταπιείς. Αν θες να παίξεις, παίζεις. Παίξεις, ακόμα παίξεις. Και τα free to play να βρεις, παίζεις. Υπάρχουν free to play που μπορεί να ασχοληθείς, ας πούμε, μέχρι να... Να κολλήσεις. Ας πούμε, να σου πω, εγώ το λέω με το σκεπτικό ότι ας πούμε, έχω στο Steam τόσα, αλλά μέσα στο μυαλό μου ακόμα θεωρώ σε φάση ότι 60 ευρώ για τίτλο Day One, όπως θέλω να πάρω πούμε, το, κάποια στιγμή να δοκιμάσω όλα αυτά Horizon, το ένα τ' άλλο, θα ζοριζόμουν να τα δώσω. Δηλαδή, σκέψου, ας πούμε, για παράδειγμα τη συλλογή, την έχω κάνει μεχτά από χρόνια και σε προσφορές όλα. Δηλαδή, πρέπει να περιμένω ένα παιχνίδι να βγει. Το μόνο παιχνίδι που πήρα Day One είναι το Witcher. Όλα τα άλλα είχαν περάσει ένας χρόνος από τότε που κυκλοφόρησα για τα καταφέρω να τα αποκτήσω. Την καλύτερη δουλειά κάνεις. Δεν υπάρχει λόγος να βιάζεσαι παρά μόνο αν καίγεσαι. Και απ' την άλλη όμως υπάρχει και το άλλο ότι εγώ ας πούμε θα βγει το επόμενο Bloodborne, ξέρω εγώ. Όχι ένα χρόνο, ρε μεγάλε, ούτε μέρα. Ναι, αυτό. Αλλά θα το παίξεις επί τόπου, ρε παιδί μου. Εγώ μετά από πρώτη ένα χρόνο... μέρα θα είμαι εκεί. Και θα το πάρω. Και δεν με ενδιαφέρει αν έχει 70, 80 ναι. ή 90. Εάν τα έχω, θα τα δώσω. Εντάξει, δεν συζητάω το δεν με ενδιαφέρει, εννοώ ότι αν τα έχω, θα το δώσω. Ναι. Το ίδιο έκανα και πέρσι. Δηλαδή, είναι κάποια παιχνίδια τα οποία τα αξίζει. Τώρα, τι να πω εγώ, ότι μετά νιώσα που έδωσα 60 ευρώ για τον Dark Souls και έχω παίξει 600 ώρες, το έχω λιώσει και ότι θα έπρεπε να περιμένω να το πάρω τώρα, ξέρω εγώ, 30. Για ποιο λόγο. Ναι. Κάπου εδώ επειδή πέρασε και η ώρα βασικά. Φτάσαμε 2 ώρα και 40 λεπτά. Όχι ότι δεν το χορταίνω πλάκα-πλάκα. Δηλαδή, σου είπα και πριν ότι μπορώ να κάθω να μιλάω ώρες. Θα κάνουμε μια παύση εδώ και θα ήθελα να, και εδώ μια υπογράφη κιόλας. Και τα ακούνε και τα παιδιά κάποια στιγμή να ξανααναναιώσουμε αυτή την κουβέντα. Νομίζω ήταν. Εγώ πέρασα πολύ καλά πάντως. Δεν ξέρω για σένα, Βασίλη. Ωραία, μια χαρά και εγώ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κουβεντούλα και ήταν μια ευκαιρία έτσι να μιλήσω και σε κάποιους φίλους που μπορεί να ακούσουν και με ψάχνανε και μου λέγανε πού είσαι και πού είσαι. Επίσης, θα δούμε, επιφυλάσσομαι, άμα γίνει τίποτα συνταρακτικό στην E3, να τα πούμε και τότε. Σε 2-3 μήνες είναι. Πλάκα, πλάκα, μέχρι να το καλοσκεφτείς βγήκε και η E3. Νάτι, τσούκου, τσούκου ήρθε. Ναι. Άμα συνεχίσαμε να μιλάμε, θα φτάναμε και στην E3 στο τέλος. Τι όχι, να σου πω, εγώ επιφύλαμε οπότε. Οπότε, κοίτα, επιφυλάσσουμε να δω τι θα δούμε και τότε. Θα δούμε μια Nintendo να βγάζει πάλι Mario Maker και κάτι ωραία τρελά. Αλλά εντάξει, anyway, ας μην πω κακία. Όχι, όχι, μην τη λες, θα τα κάνει μόνη της. Δεν χρειάζεται τη βοήθεια. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που δέχτηκες πρώτα απ' όλα να τα πούμε παρέα. Δηλαδή για μένα είναι μεγάλη τιμή και το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και αυτό, για μένα είναι μεγάλη τιμή. Δεν θα πω κάτι άλλο. Ξέρεις πόσο πολύ σε εκτιμάω και πόσο πολύ περίμενα γι' αυτό. Και μόνο που τα λέμε αυτή τη στιγμή για μένα σημαίνει πολλά πράγματα. Και σε ευχαριστώ που... Αυτό. Η χαρά είναι όλη δική μου και εγώ σε ευχαριστώ. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Καλή επιτυχία και στο κανάλι σου και στην προσπάθειά σου. Καλά να περνάς. Ευχαριστώ. Αυτό, καλά να περνάμε. Τα βίντεό σου, να το χαίρεσαι αυτό. Λοιπόν, γεια και σε εσάς. Γεια χαρά. Θες να δώσεις κανένα μήνυμα στα παιδιά που βλέπουνε. Τίποτα. Τίποτα. Χαιρετισμούς πολλούς, φιλιά και αγάπη. Σαλούτ. Γεια. Γεια σας.